κάναμε μια έντιμη συμφωνία με το ΣΥΡΙΖΑ και τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Και αυτήν την έντιμη συμφωνία θα την υπηρετήσουμε. Μέχρι τέλους. Μέχρι το πέρας της λαϊκής εντολής, το πέρας της τετραετίας. Και κάπως έτσι, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Μισό λεπτό να το δούμε στα ίσα μας. Έκλεισε, ή τουλάχιστον λένε ότι έκλεισε, το λέει και το Μέγαρο Μαξίμου, η όποια κυβερνητική κρίση μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ για το Σκοπιανό. Καλή εβδομάδα. Παρέμβαση στον Blue Sky. Που είναι οι δύο συνάδελφοι. Ο κ. Κουδαλάκης σήμερα δεν είναι εδώ. Μας κάνει τη τιμή ο κ. Δημήτρης Χατζηνικόλας από την εφημερίδα Ντοκουμέντο, κυβερνητικός συντάκτης. Καλησπέρα, Δημήτρο μου. Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα και η κυρία Λίνα Κλήτου. Χαίρετε. Λοιπόν, ωραία, παιδιά. Άρα λοιπόν μετά τη δήλωση. Μια ωραία ατμόσφαιρα είμαστε τώρα. Ελά. Μια ωραία ατμόσφαιρα. Ναι, παιδί μου, εντάξει τώρα. Σήμερα, μετά τη δήλωση του κ. Καμπέλου, εγώ θα εικάσω ότι δεν θα ξαναδούμε μαλλιοτραβήγματα μεταξύ των κυβερνητικών βουλευτών. Ή εν πάση περιπτώσει θα προσπαθήσουν οι δυο τους μέσα στην κυβέρνηση, γιατί από την άλλη πλευρά έχουμε άλλα. Μην παίρνεις και όρκο. Να βάλουν τα σπαθιά στα φυκάρια. Γιατί ο κ. Καμένος ουσιαστικά δώσε το μήνυμα της απόθεσης του θέματος στο μέλλον, ναι. Στην προβολή χρόνου. Ναι. Γιατί όταν θα έρθει, ναι. Δεν αφήσατε τις θέσεις του ότι δεν αποδέχεται. Νομίζω ότι ελπίζει ότι δεν θα έρθει. Ναι. Ή κάτι τέτοιο. Σε αυτό ελπίζει ο κ. Καμένος, να μην βρεθεί στη δύσκολη θέση. Τώρα, να πω κάτι γενικά. Και αμέσως να σας ακούσω. Με πείραξε πάρα πολύ, το συζητούσα και με τον Δημήτρη πριν μπούμε, με πείραξε πάρα πολύ και θα έπρεπε να μας πειράξει όλους μας η εικόνα των ραντεβού του Πρωθυπουργού με τους πολιτικούς αρχηγούς. Όταν έβλεπε ταυτόχρονα τους Σκοπιανούς να συνεδριάζουν γύρω από το τραπέζι. Ο Μητσοτάκης πάει, λέει παιδιά να μην έχει ήχο και δεν άντεξαν να κάτσουν μεταξύ τους. Εδώ είναι ο κύριος Ζάιφης. Εδώ κοιτάτε. Είναι όλοι γύρω από το τραπέζι. Για το ίδιο θέμα. Και τις δηλώσεις τους αμέσως μετά. Για το ίδιο θέμα. Και στην Αθήνα δεν μπόρεσαν να κάτσουν στο τραπέζι υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πάει στο καλό. Και πάει ο κύριος Μητσοτάκης που λέει του Τσίπρα δεν θέλω να έχει ήχο. Και κοιτούσανε πάνω ψηλά, παντομήμα. Δεν άντεξαν οι δυο τους. Εδώ κουνά τα κεφάλια. Δεν άντεξαν οι δυο τους. Καλά μιλάνε τώρα. Δεν καλά τώρα, εντάξει. Δεν κοιτιούνται τώρα. Πάνω από 25 λεπτά. Έχουν κάκι στη χημεία τώρα. Έτσι. Τώρα μην κοροϊδεύω. Δεν τέλειωσε τον καφέ του ο Μητσοτάκης. Αν πήρε καφέ. Μπορεί και να του πει: όχι, έχω στο αυτοκίνητο. Θα φύγω γρήγορα. Τον κύριο Θοδωράκη έχει συμβεί. Έτσι, πάει ο Σταύρος. Τον κύριο Θοδωράκη που ήταν σε πολύ καλό κλίμα η συζήτηση. Ναι. Όταν, το δεις, όταν μπαίνει, τον έχει πλάνο να δει. Κοιτάει κάτω, δεν κοιτάει τον πρωθυπουργό. Ναι, κάτω. Κάτω, αλλά ήταν το πιο εύκολο ραντεβού του κύριου Τσίπρα. Τον κύριο Θοδωράκη. Το πιο εύκολο. Ο κύριο Σταύρος είναι εδώ. Του λέει εγώ, μην κάτι τέτοιο, εν πάση περιπτώσει. Δεν μπορέσανε. Πάει ο Λεβέντης, κάθεται δύο ώρες, βγαίνει, λέει παιδιά μου είπε για εκλογές εμένα. Βγήκε χθες στο ραδιόφωνο και μου έλεγε. Μου είπε, πήγα να του πω ευχαριστώ κύριε πρόεδρε που μιλάγαμε. Όχι, όχι, μου λέει να σου πω και κάτι ακόμα. Μου είπε ο Αλέξης, Βασιλάκη. Του πω Αλέξης, Βασιλάκη. Πάω για εκλογές το 19. Αλλά ξέρω εγώ τώρα με το Σκοπιανό δεν ξέρω τι μου γίνεται. Θα δούμε. Το διαψεύδει το Μαξίμ. Μήλος. Μήλος, όχι εθνική συνεννόηση. Ο κύριος Λεβέντης είναι και λίγο μαρτυριάρης, έτσι. Γιατί είπε και άλλο πράγμα. Ήταν οι εκλογές. Λες και, είπε και άλλο πράγμα. Και ήταν οι εκλογές. Ο κύριος Λεβέντης είπε και άλλο πράγμα, το οποίο πέρασε απαρατήρητο. Τι είπε ο κύριος Λεβέντης? Ότι ο κύριος Καραμαλής το 2008 ως πρωθυπουργός, του είπε ο πρωθυπουργός μέσα, είχε αποδεχθεί ονοματολογία. Κατάλαβες. Ναι, και τώρα υπάρχει και άλλη μία έμεση διάψευση γι' αυτό. Γιατί από την πλευρά του κυρίου Καραμαλή και από όσο ξέραμε εμείς, που καλύπταμε το ρεπορτάζ το 2008. Ναι. Κρατάει μια εβδομάδα τώρα όμως αυτή η κοντά. Δεν μπήκε ποτέ ζήτημα ουσίας ονοματοδοσίας των έπαιξε άλλο πράγμα σκοπίων, τώρα. Έπαιξε ο κύριος Παπάς που βγήκε στη Real News και όχι μόνο. Του είπε, λένε παιδιά, εδώ ο Σαμαράς έχει δεχθεί το Μακεδονία. Εγώ δεν έχω καταλάβει κάτι. Ναι. Αν το διακύβευμα είναι το blame game μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων και των πολιτικών αρχηγών. Ή επίλυση ενός θέματος που κρατάει εδώ και 26 χρόνια. Γιατί είχα την εκπομπή στο ραδιόφωνο και παρακολούθησα πάρα πολύ καλά τις δηλώσεις των πολιτικών αρχηγών στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Η οποία ακόμα και των εθνικιστών του ΒΜΡΟ ήταν ισορροπημένες, ήταν to the point ακριβώς το ζήτημα και στο διακύβευμα.
είπαν τις απόψεις τους, είπαν ότι διαφωνούμε, αλλά είπαν και όλοι ότι το θέμα το χειρίζεται η κυβέρνηση, θα την παρακολουθούμε, θα προσέχουμε τι κάνει. Ήταν δηλαδή δηλώσεις πολύ προσεγμένες. Τις οποίες αν τις φέρει σε αντιπαράθεση με όλο αυτό που συζητάμε στην ΜΕΔΑΠΗ. Αυτή τη στιγμή τους προσφέρουμε στο πιάτο αυτό που ζητούσαν. Έτσι. Παίρνουν αυτό που θέλανε, άρα δεν έχουν λόγο. Τους κάναμε μάγκες με λίγα λόγια. Έτσι. Καταφέραμε να κάνουμε, δεν ξέρω αν θέλω την ευθύνη. Μείζον εσωτερικό ζήτημα. Δεν αποδίδω ευθύνη. Εγώ κάνω την διαπίστωση. Ο ρόλος μου είναι να σχολιάζω. Μείζον εσωτερικό ζήτημα, έτσι, την καούρα των Σκοπιανών. Έτσι. Αντί να συμφωνήσουμε σε πέντε βασικά θέματα. Αντί να λέμε, παιδιά, εδώ να βάλουμε εθνικό πρόσημο, τα υπόλοιπα θα τα βρούμε. Εδώ πάμε να πετύχουμε το μέγιστο δυνατό σε αυτή τη διαπραγμάτευση, αφού αποφασίσαμε να το ανοίξουμε. Πάμε να δούμε πόσο μπορούμε να πιέσουμε προκειμένου να έχουμε τα μέγιστα δυνατά ωφέλη. Καταφέραμε να μαλλιτραβόμαστε σαν τις νοικοκυρές στα καντόνια. Και να μην κοιτάει το ένα τον άλλο. Και να μην κοιτάει ο ένας τον άλλο, σωστά. Πάντως, για να είμαστε δίκαιοι τώρα, παρακαλώ. Εγώ δεν θα διαφωνήσω σε κανένα σημείο από τα οποία έχεις θέσει και νομίζω ούτε και ο συνάδελφος. Αλλά η ουσία είναι μία, ότι όταν μία κυβέρνηση με τις εκτιμήσεις που κάνει, με τις πιέσεις που δέχεται ή με την ενόραση που έχει, αποφασίζει να φέρει προς λύση ένα συγκεκριμένο ζήτημα και μάλιστα εθνικό ζήτημα, για το οποίο υπάρχει πολύ μακρά προϊστορία και επιβαρημένη προϊστορία, έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, επιχειρεί να υλοποιήσει την πολιτική της ή να κάνει τη διαπραγμάτευσή της, αλλά φέρει και την ευθύνη του να ενημερώνει και να δημιουργεί προϋποθέσεις συνένεσης. Εδώ, μέχρι το Σάββατο, που κατεγράφησαν αυτά τα τραγελαφικά δυστυχώς ενσταντανέ που περιγράφουμε, η αξιωματική αντιπολίτευση στο σύνολό της καταλόγιζε στην κυβέρνηση ότι δεν έχει την ελάχιστη ενημέρωση για τα όσα διαδραματίζονται πίσω από τις κλειστές πόρτες τώρα των διαπραγματεύσεων. Τώρα λοιπόν η αντιπολίτευση σου λέει ότι είναι πάρα πολύ αργά. Γιατί είναι σε προκεχωρημένο στάδιο συζήτηση. Τότε να μην πήγαινε. Με συγχωρείς. Αυτό είναι μια άλλη τάξη. Διότι η κυρία Σπυράκη, θυμίζω, περίπου έλεγε. Είναι πολύ αργά και δεν θα είναι αργά. Εγώ θα πω γιατί είναι αργά. Θα συμφωνήσω. Είναι αργά. Ξέρεις γιατί είναι αργά. Είναι αργά για ένα θέμα που 26 χρόνια όχι μόνο σέρνεται, αλλά έχει καθιερωθεί το όνομα αυτή τη χώρα ως Μακεδονία, με ευθύνη κυρίως των προηγουμένων κυβερνήσεων. Και τώρα διαπιστώνουν ότι είναι αργά. Δυστυχώς είναι πάρα πολύ αργά. Πάντως, εγώ σήμερα που προσπαθούσα να κάνω ρεπορτάζ για να δω τέλος πάντων πέρα από τις κομματικές διελκυστίνδες και τις εντάσεις που δημιουργούνται, πώς εκτιμούν κάποιοι άνθρωποι που έχουν ζήσει και γεγονότα του παρελθόντος και έχουν διαχειριστεί και κρίσεις, απευθύνθηκα σε ένα παλέμαχο πολιτικό, ο οποίος είναι έξω από αυτό το δυναμητισμένο κλίμα και μου είπε το εξής. Κρατήστε τη λέξη, λέει, να ζούμε σε εγκαστρωμένους καιρούς και δεν ξέρεις τι θα φέρει αυτό, τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο θέμα των Σκοπίων. Περίμενε, μου λέει, τίποτα δεν έχει ακόμα κρυφτεί. Πάντως να ρωτήσω τώρα, κύριε Παπαγεωργίου, ένα λεπτό, σας παρακαλώ. Αυτός δεν είναι τόσο μεγάλος όσο στο Χαρίλα, ως εάν ζούσε. Γιατί έχετε βάλει κι εσείς το δαχτυλάκι σας, έχετε ανάψει φωτιές μεγάλες, που λέτε, και τι έγινε αν ο καμένος έχει διαφορετική άποψη, περιμένετε. Αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω τον Δημήτρο Χατζηνικόλα, υπάρχει θέμα εκλογών, διότι ο Βελεβέντης μου ορκίζεται, Δημήτρη, ότι του τόπο αυτό ο Τσίπρας. Τώρα, του τόπο ο Τσίπρας για να το ρίξει στην αγορά, να πιέσει, να στείλει τα μηνύματα και μετά να βγει και να κάνει τη δουλειά του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος όπως κάνουν όλοι σε ολόκληρο τον κόσμο, να διαψεύσει τα σενάρια περί πρώτων εκλογών, είναι ένα θέμα. Για να σφίξουν τα γάλα, τα λες. Τον ρώτησα και τον ξαναρώτησα και τον ξαναπήρα και σήμερα το πρωί του μίλησα και ξαναβγήκε ο Λεβέντης και τα ξαναείπε. Και του λέω, κύριε Πρόεδρε, μπάσκε είναι η εκτίμησή σας. Μου λέει, έγινε αυτός ο διάλογος που σου λέω. Λίγο πριν φύγω από το ραντεβού που κάτσαμε κοντά 2 ώρες και του είπα και για την Μπαζιάννα, του είπα και για τη Μεγαλοοικονόμου και το ένα και το άλλο. Λίγο πριν φύγω του λέω, τι με εκλογές τι γίνεται, γιατί του αρέσουν του λέμε οι εκλογές, του συζητάει συνέχεια. Και μου λέει, άκου να σου πω Βασιλάκη, εγώ πάω για το Μάιο. Αλλά με αυτά που γίνονται με το Σκοπιανό, δεν ξέρω να σου πω. Καλά, ο Λεβέντης κάθε υπάρχει μήνες, λοιπόν αυτό. Εντάξει, τι ζητάει και εντάξει, τι χτιμάει. Αλλά εδώ το αποδίδει στον κύριο Τσίπρα. Κοίταξε, αν ήμουν στη διπλανή κάμαρη του Μαξίμου όταν συναντήθηκαν ο κύριος Λεβέντης και ο κύριος Τσίπρας, θα μπορούσα να σου πω με τα λόγου γνώσεως και με τα βεβαιότητες του ότι υπόθηκε και αν υπόθηκε κάτι τέτοιο. Εκείνο που μπορώ να σου μεταφέρω από το ρεπορτάζ, έχοντας τις επαφές που έχω με το Μέγαρα Μαξίμου και κάνοντας το ρεπορτάζ, μπορώ να σου πω όχι τώρα, εδώ και αρκετούς μήνες, ότι η βασική επιδίωξη του Πρωθυπουργού
είναι να πάει σε εκλογές όταν και εφόσον και αν και με ποιον τρόπο θα τελειώσει τον ερχόμενο Αύγουστο από την ιστορία αυτή. Εντάξει, που λέγεται μνημόνια. Κατεύθυνση. Με αυτό το βασικό διακύβευμα θα πάει στις εκλογές. Τίποτε από τη δική μου εμπειρία, από το δικό μου ρεπορτάζ τόσα χρόνια στο πολιτικό ρεπορτάζ, τίποτα δεν μπορεί να διαταράξει αυτή τη στιγμή τουλάχιστον αυτό το κόνσεπτ του Πρωθυπουργού. Και βεβαίως όχι το σκοπιανό, όχι το μακεδονικό. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, η σταθερή του προσήλωση λες ότι είναι ο Αύγουστος. Και το 19. Το ορόσημο, η σταθερή του προσήλωση είναι, ο σταθερός του στόχος είναι η έξοδος από τα μνημόνια, αυτό που ο ίδιος ονομάζει καθαρή. Μένει να δούμε το πώς και το αν και το τι. Και από εκεί και μετά ο χρόνος των εκλογών, ο ίδιος δεν το λέει, αλλά εμείς οι δημοσιογράφοι νομίζω συμφωνούμε, αφού θέλετε να κάνουμε και εκλογολογία, ότι πιθανότατα η άνοιξη του 19 μαζί με τις ευρωεκλογές είναι ένας πολύ πιθανός χρόνος για να γίνουν οι επόμενες εκλογές. Αλλά υπάρχει πολύ δρόμος ακόμα και υπάρχουν κυρίως πολλά στάδια τα οποία θα διαμορφώσουν το ταξίδι προς αυτό το δρόμο για να δούμε τελικά και ποιος θα είναι ο τελικός νικητής. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε δημοσιογράφοι και πρέπει να το λέμε και στους πολιτικούς να μην το ξεχνάει κανένας είναι ότι οι εκλογές θα γίνουν με το υπάρχον εκλογικό σύστημα, αλλά οι επόμενες, αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία, θα γίνουν με την απλή λογική. Yeah. Συνεπώς, καλά θα κάνουν και οι πολιτικοί μας να το έχουν στην πίσω πλευρά του μυαλού τους αυτό και να σταματήσουν τα βλέμματα προς τα κάτω την ώρα που πάνε για να συζητήσουν σοβαρά θέματα. Γιατί μπορεί σε λίγο πολύ μικρό χρονικό διάστημα να καθίσουν όλοι στο ίδιο τραπέζι. Να αναγκαστούν. Και τότε ίσως να μιλήσουν. Καλησπέρα στον κύριο Σάκη Παπαδόπουλο, βουλευτή και κάτω του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα, κύριε Παπαδόπουλο. Καλησπέρα σας και έχουμε αρκετά σοβαρά ζητήματα να κουβεντιάσουμε. Ναι, βέβαια. Αρκετά σοβαρά. Και το κυριότερο είναι η φυγή της χώρας από την κεδαιμονία των δανειστών. Ναι, και όλα αυτά που δεν συζητάμε, τα έχουμε χώσει κάτω από το χαλί, ναι, του Σκοπιανού. Θα μας πει ο κύριος Χαλκιώτης τι γίνεται με τους πληστηριασμούς, παιδιά, τώρα σε λιγάκι. Ο κύριος Κώστας Καράμπελας, πρόεδρος Νεολαίας των Ανεξάρτητων Ελληνών. Καλησπέρα, κύριε Καράμπελα. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά, εσείς το έχετε ρίξει στο Αντάρτικο. Ο κύριος Γιάννης Καλιάνος, αναπληρωτής γραμματέας επιστημονικών φορέων της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα, κύριε Καλιάνε. Καλησπέρα, θα μας μιλήσετε. Θα έχετε ήχο εσείς ή θα μας κάνετε νοήματα όπως ο αρχηγός σας το. Δεν ήταν καλό. Δεν ήταν καλή στιγμή, θέλω να σας πω αυτό. Με ξέρετε πάρα πολύ καλά. Πάντα εκφράζω τις απόψεις. Ναι, όχι, λέω επειδή είπε να μην έχει ήχο. Δεν ξέρω τι. Θα εξηγήσω για ποιους λόγους. Είπε να μην έχει ήχο. Να μην καταγραφεί ο πρώτος διάλογος. Κοιτάξτε, κύριε Παυλόπουλε, ο αρχηγός θα τα πούμε. Θα τα πούμε και αυτά στη συνέχεια. Εγώ προσπάθησα να μάθω, αλλά δεν έβγαλα ακριβώς. Εγώ ρώτησα με ειλικρίνεια γιατί το ζήτησε. Εγώ δεν ξέρω αν έχει υποθεί κάτι τέτοιο. Τι δεν ήθελε. Εγώ δεν ξέρω προσωπικά, δεν ήμουν δίπλα στην κουβέντα για να ξέρω αν έχει υποθεί κάτι τέτοιο. Το προηγούμενο βράδυ ζητήθηκε. Εν πάση περιπτώσει, θα πούμε κάποια πράγματα τα οποία θα πρέπει να και οι Έλληνες πολίτες να τα γνωρίζουν σήμερα για να ξέρουν ακριβώς πώς έχει η κατάσταση. Μια αντίδραση από τη Νέα Δημοκρατία να μας πούνε, παιδιά, τι είναι αυτά που λέτε. Δεν υπάρχει, δεν υπέξει ποτέ τέτοιο αίτημα. Τον κόψαν τον Κυριακό. Δεν τον αφήσαν να μιλήσει. Δεν έγραφε η κάμερα. Του δώσανε μία που βοηθάνε στα βαφτίσια. Έβγαλε non-paper του Μαξίμου και δεν διαψεύτηκε το non-paper. Με αυτό λέω. Δεν υπήρξε καμία απάντηση. Να πει, παιδιά, δεν είναι έτσι. Και πραγματικά εγώ απόρρισα όταν είδα τους δύο πολιτικούς αρχηγούς, τους δύο κεντρικούς πολιτικούς αρχηγούς, να δούμε ξανά το πλάνο, ρε παιδιά, με συγχωρείτε πάρα πολύ, να μιλάνε, κάτι να λένε και να μην ακούγεται τίποτα. Λέω, πήγαμε στο βοβό κινηματογράφο, τώρα γυρίζουμε πίσω, δεν το κατάλαβα. Και δεν κατάλαβα ποια ήταν και η σκοπιμότητα και η χρησιμότητα αυτού του πράγματος. Δηλαδή, διότι κάτι είπανε. Δεν ήθελε να δεσμευθεί ο κύριος Μητσοτάκης μπροστά στην κάμερα, διότι τους βλέπω ότι ανταλλάσσουν και ψηλά λογάκια. Κάτι του λέει, κάτι το απαντάει μονολεκτικά. Και δεν μπορώ να το βγάλω. Δεν μπορώ να το βγάλω. Δεν μοιάζω τι κάνει, είμαι καλά. Δεν ξέρω, θα πάρει κάτι, όχι, ή πια στο σπίτι. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δεν γνωρίζω αν υπήρχε συμφωνία. Είναι η ενημέρωση που έχουμε από εμεί οι δημοσιογράφοι. Ναι, για πε μου, σε παρακαλώ, να λύσω την απορία. Ναι. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετέβη στη συνάντηση με τον κύριο Τσίπρα εκ του θεσμικού του ρόλου, ναι, όπως είχε ήδη τονίσει. Μάλιστα. Δεν ανέμενε οποιαδήποτε ουσιαστική ενημέρωση από τον Πρωθυπουργό. Ναι. Με αυτό το δεδομένο, ναι, η Νέα Δημοκρατία διεμήνυσε ήδη από χθες στην ΕΡΤ. Αυτή είναι η ενημέρωση που είχαμε προχθές. Έτσι, μάλιστα, γι' αυτό. Μάλιστα. Ότι πέραν των πλάνων δεν τον ενδιαφέρει και δεν επιθυμεί οποιαδήποτε ηχητική κάλυψη της εν λόγω συνάντησης. Περίεργα πράγματα είναι αυτά. Καλησπέρα στον κύριο Λάμπρο Παλάντζα. Επειδή δόθηκαν εξηγήσεις αρμοδίως, γι' αυτό το λέω. Ναι, ναι. Γιατί δεν ανέμενε κάποιο ουσιαστική ενημέρωση. Αφού τον κατηγορούσαν για μυστική διπλωματία. Αν αποφάσισε ο Πρωθυπουργός να φανερώσει τη μυστική διπλωματία. Ήταν η συνέχεια αυτού που τουλάχιστον η κυρία Σπυράκη. Ότι πάμε παιδιά με το ζόρι. Σε εμά στα briefings τη Νέα Δημοκρατία ότι είναι πάρα πολύ αργά και ότι ήδη έχει δεν τα κάνουμε πολύ σοβαρά τα πράγματα σε διαπραγματεύσει και δεσμεύσει και δεν είναι σοβαρή. Με
είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα, φοβάμαι. Είναι η τακτική που ακολουθεί η κυβέρνηση. Ο κύριος Λάμπρος Παλάντζας, αναγνωριστής γραμματέας επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ. Καλησπέρα, κύριε Παλάντζα. Να πω μόνο ότι η κυρία Γερμαντά. Εσείς ζητήσατε ήχο. Εμείς ζητήσαμε σύγκληση του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών. Αφού ζητούσαν για τα παιδιά οι άνθρωποι, δεν τους άκουσες. Ναι. Εμείς, η κυρία Γερμαντά ζήτησε να συγκληθούν οι πολιτικοί αρχηγοί. Ναι, αλλά επειδή πιάστηκε κουβέντα για τα παιδιά, δεν πήγαινε σε καμία ταβέρνα. Όχι, εντάξει, ήταν μια ερώτηση του κ. Τσίπρα, αλλά έγινε σοβαρή και η δημοκρατική παράταξη. Εσείς θεωρείτε ότι η ενημέρωση ήταν σωστή, ήταν πλήρης. Άλλο αν ήταν καθυστερημένη, θα τα πούμε στην πορεία. Μάθατε κάτι να μας μεταφέρετε στη διάρκεια της συζήτησης? Το θέμα όμως δεν είναι η ενημέρωση. Το θέμα είναι ότι μέσα από αυτές τις συζητήσεις και από τη σύγκληση των αρχηγών όπως κάνανε στα Σκόπια, πρέπει να διαμορφώνεται μια κοινή εθνική γραμμή. Μάλιστα. Γιατί λοιπόν, αυτό δεν έχουμε. Αυτό λείπει αυτή τη στιγμή. Δεν μας λείπει μόνο η ενημέρωση. Τώρα, παιδιά, μισό λεπτό να πούμε και στον κύριο Γαβρίλο Χαλικιώτη, σύμβουλο επιχειρήσεων MBA. Καλησπέρα, κύριε Χαλικιώτη. Καλησπέρα, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που κάνετε υπομονή. Διότι το ξαναλέω, όλα τα πολύ σοβαρά που απασχολούν τους πολίτες στην καθημερινότητά τους έχουν μπει κάτω από το καλή του Σκοπιανού. Εκεί κρύβονται οι αγωνίες των πολιτών για το έλεξη πρόθεσμα, για τα φορολογικά, για τους πληστηριασμούς που τρέχουν. Εκεί από κάτω είναι. Άρα λοιπόν θα το πρώτη κατοικία. Τι λέτε? Τη πρώτη κατοικία. Τη πρώτη κατοικία. Έτσι, να τα λέμε, να τα θυμόμαστε. 2-11-18-610 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Το email της εκπομπής παρεμβάσεις@bluesky.gr για τις δικές σας παρεμβάσεις. Διάλειμμα σύντομο και πάμε να ανοίξουμε τη συζήτηση. Πριν πάμε στο Σκοπιανό, να δω λίγο τον κύριο Χαλικιώτη, σας παρακαλώ πάρα πολύ, για να μην συμμετάσχουμε και εμείς σε αυτή την ιστορία της υποβάθμισης όλων αυτών των θεμάτων που μας αφορούν όλους άμεσα και μέχρι πριν σκάσει η ιστορία του Σκοπιανού και των αντιπαραθέσεων σε όλα τα κόμματα και μεταξύ των κομμάτων ήταν στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Άρα λοιπόν θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Χαλικιώτη, έχουμε εικόνα του πώς εξελίσσεται η ιστορία των πληστηριασμών? Κύριε Παυλόπουλε, ευχαριστώ για την ευκαιρία. Ήθελα να πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που βίωσα σήμερα στο γραφείο μου, εφοριακός, το τονίζω, εφοριακός, ναι, από ένα λογαριασμό με τρία ονόματα, ναι, δηλαδή αντρόγυνο και ένα παιδί, ναι, ο σύζυγος εγγυητής σε ένα δάνειο, πήγαν και πήραν όλα τα χρήματα. Πώς τα πήραν? Πήρανε. Και το τονίζω ότι είναι εφοριακός, θέλω να πω ότι είναι ένας μορφωμένος άνθρωπος και η τράπεζα βλέπει εφοριακός. Ζούμε την πλήρη τραπεζική ασυδοσία. Και, και άρα ήξερε και πώς να διαχειριστεί τους λογαριασμούς. Εφοριακός σημαίνει δεν ότι είχε δεν είχε κάνει ακατάσχετο. Τι ρόλο παίζει αυτό? Θα πρέπει να πάρει τη χειρότερη περίπτωση στον τρίτο. Δεν μας πειράζει πήρα τα λεφτά. Μας πειράζει πήραν όλα τα λεφτά, κύριε Παυλόπουλε. Σε λογαριασμό που έχει το ακατάσχετο, με προστασία του νόμου, πήγαν και πήραν πάλι όλα τα χρήματα. Ζούμε σε μια εποχή που οι τράπεζες κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν ελέγχονται από κανέναν και εμείς και πραγματικά ζητώ την προστασία του. Τι μέτρο άμυνας έχει αυτός τώρα ο εφοριακός? Δηλαδή θα προσφύγει στα δικαστήρια? Ήταν σε έξαλλη κατάσταση. Προσπαθούσα να την ηρεμήσω και να σα πω. Μόνο, δεν έχει άλλο. Ναι. Μόνο αυτό. Ναι, όχι, να το διευκρινίσουμε. Άλλο το ακατάσχετο, άλλο του πήραν όλα τα χρήματα. Ναι, ναι. Όχι, όχι, μιλάει. Ναι, επειδή ρώτησε για τι μέτρο άμυνας έχει, του πήραν όλα τα λεφτά. Προσπάθησε να το πει. Για κόκκινο χρέος προς τράπεζα. Ήταν ο σύζυγος εγγυητής σε ένα δάνειο. Σε ένα δάνειο που ο πρωτοφυλέτης έχει πει στο νομοκατήλη, καταλαβαίνει τώρα τι συμβαίνει εδώ. Και πήραν από ένα λογαριασμό που είχε 500 ευρώ και τα 500 ευρώ. Έχω εδώ, αν θέλετε, και το λογαριασμό. Σε τρίτο πρόσωπο ήταν η εγγύητης? Ναι, σε τρίτο πρόσωπο. Μπράβο. Και πήραν όλα τα χρήματα. Εκτός οικογένειας δηλαδή. Μάλιστα. Ζούμε σε μια εποχή που οι τράπεζες κάνουν ό,τι θέλουν. Αυτή τη στιγμή η πραγματικότητα ποια είναι? Δεν υπάρχει προστασία η αυτόματη της πρώτης κατοικίας. Υπάρχει ο νόμος Κατσέλη όπως υπάρχει, όσοι μπορούν να μπουν. Ο εξοδικαστικός συμβιβασμός αυτός θέλει βοήθειες. Η λύση είναι, μετά από την προσπάθεια του Πρωθυπουργού μας που έκατσε με τις τράπεζες και κάνε την άτυπη συμφωνία, εγώ θα πω ότι πραγματικά οι τράπεζες έχουν βάλει νερό στο κρασί τους και προσπαθούν και προτείνουν λύσεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ό,τι έχει. Αλλά το χέρι-χέρι λέτε. Και αυτή τη στιγμή αυτόματη προστασία πρώτης κατοικίας δεν υπάρχει. Και επειδή ακούω. Η εγγύηση είχε να κάνει με άτομο το οποίο είχε ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη, πώς μπήκαν και πήραν όλα τα λεφτά? Δεν ισχύει η προστασία του νόμου? Όχι για τον εγγύητη. Όχι, όχι για τον εγγύητη. Απλά να πούμε και το εξής. Επειδή ακούω ότι δεν βγαίνει σε πληστηριασμό η πρώτη κατοικία, θα συνιστήσω να μπουν στο πληστηριασμοι.stop.gr, που εκεί είναι όλοι οι πληστηριασμοί πρώτη κατοικία και με κόκκινα γράμματα φαίνονται ποιοι είναι. Πρώτη κατοικία. Πρώτη κατοικία. Μπορείτε να μπείτε να τα δείτε. Οι οποίοι προφανώς δεν είχαν μπει στην προστασία του νόμου Κατσέλη. Αυτό εννοείται. Ο νόμος Κατσέλη είναι για αυτούς που μπορούν να προστατευτούν. Δεν μπαίνει όλος ο κόσμος.
Δεν μπαίνει εκεί όλο ο κόσμο. Ο νόμος Κατσέλη, ξαναλέω. Ο νόμος Κατσέλη είναι για εισοδήματα μεταξύ 180 μέχρι 280 χιλιάδων ευρώ. Αν είναι και σπιτιά. Να διευκρινίσουμε κάτι, γιατί αυτό το ακούω συνέχεια. Ναι. Μιλάω για αυτόματη προστασία. Όπως αυτή υπήρχε μέχρι το 2015. Τι εννοείται αυτόματη. Αυτόματη. Υπήρχε αυτόματη μέχρι το 2015. Που σταμάτησε το 31/10/14. Αυτό που υπάρχει από το 2015 έως και σήμερα ήταν αυτόματες παρατάσεις του νόμου. Άρα εσείς λέτε να μπει μέσα στο νόμο Κατσέλη. Μέσα στο νόμο Κατσέλη έχει κριτήρια. Όχι, δεν λέμε να μπει. Πώς? Λέμε ότι αυτή τη στιγμή το μοναδικό, η μοναδική προστασία που υπάρχει, μάλιστα, για τους δανειολήπτες και τα κόκκινα δάνεια είναι ο νόμος Κατσέλη και η επέκταση με τον νόμο Σταθάκη. Αυτό λέμε. Αυτό δεν προσφέρει όμως αυτόματη προστασία. Αυτό όμως δεν προσφέρει και ούτε μπαίνει όλοι οι Έλληνες. Όταν λέτε αυτόματη προστασία, τι εννοείται. Όπως υπήρχε... Η προστασία που προσφέρεται είναι από τη στιγμή που θα προσφύγει κάποιος στον νόμο Κατσέλη. Αυτό είναι κομμάτι που προστατεύεται. Δεν έπρεπε να μπει κάποιος στον νόμο για να έχει αυτόματη προστασία. Είναι κακοπληρωτής, μήπως. Α, εννοείται. Να απολαμβάνει. Ελάτε, κύριε Παπαδόπουλε, που όλοι είναι. Χωρίς να μπει στον νόμο Κατσέλη. Αυτό είναι η ερώτηση που κάνω. Γιατί μέχρι τώρα τα ακούμε στα πάνελ αυτά. Αλλά μία περίπτωση μη στρατηγικού κακοπληρωτή που να εμπίπτει στις δυνατότητες συμβιβασμού με τις τράπεζες. Ορίστε. Ή μία περίπτωση δεν μας έχει ξανασυζητήσει. Νομίζω ότι ο κύριος ζητάει. Δεν μας έχει έρθει κάτι να αυτό που υπήρχε, αυτό που υπήρχε αυτόματη. Όπως υπήρχε μέχρι το 2015. Αυτό κατεργήθηκε. Μετά την 21η Αυγούστου. Αυτό είναι άλλο. Ελάτε να το συζητήσουμε μετά την 21η Αυγούστου. Μισό λεπτό. Μέχρι τότε θα έχουν βγει τα μισά σπίτια. Λοιπόν, διότι. Να σας εξηγήσω γιατί. Γιατί η δέσμευση των τραπεζών είναι 4.000 με 6.000 πλησιασμοί στη χειρότερη περίπτωση μέσα στο 18. 18.000 ακίνητα, αυτή είναι η δέσμευση των τραπεζών. Mm-hmm. Ωραία. Και η άτυπη συμφωνία που δέχομαι εγώ ότι ο Πρωθυπουργός κάνει προσπάθειες, το δέχομαι εγώ αυτό που λέτε, αυτό ίσως έχει αποτέλεσμα ότι προωρούν και προσφέρουν κάποιες ρυθμίσεις. Αυτό είναι, το δέχομαι. Αν πάτε μια βόλτα στα δικαστήρια, θα δείτε ότι όλες οι αποφάσεις στο νόμο αρχίζουν και είναι όλες αρνητικές, οι περισσότερες για να είμαστε. Είναι αρνητικές και οι τροποποιήσεις που έρχονται στον νόμο, τον νόμο τον κάνουν δυσκολότερο. Και στον νόμο μέσα δεν μπαίνουν όλα τα επαγγέλματα. Άρα επιλεκτικά μπορεί κάποιος να πάρει προστασία μέσα από τον νόμο. Ο εξοδικαστικός συμβιβασμός δεν προχωράει, το γνωρίζουμε όλοι, είναι πολύ λίγες επιχειρήσεις. Ναι. Αυτό που υπάρχει είναι αυτό με τις ρυθμίσεις. Που εκεί προβλέπει μειώσεις, κουρέματα, όλα αυτά. Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Αυτό είναι και ο στόχος του νομοθέτη. Επιλεκτικά να γίνεται η επιλογή για το ενέργεια υπόλοιπη... στον νόμο Κατσέλη. Ναι, αλλά να ξέρουμε. Αυτό που, που είπατε για την οριζόντια. Ξέρετε, γίνεται. Ο νόμος Κατσέλη. Τη πρώτη κατοικία δεν ισχύει. Έχετε δίκιο σε αυτό. Μπράβο. Ναι. Να νομοθετήσει λοιπόν η κυβέρνηση, να κάνει προσπάθειες, όπως και μέσα από την κυβέρνηση ακούγονται φωνές. Νομοθετηθεί λοιπόν η προστασία τη πρώτη κατοικία. Να πούμε ποια είναι αυτή η λαϊκή. Για οριζόντια μιλάτε. Ναι, ποια είναι αυτή η λαϊκή κατοικία. Γιατί μην ξεχνάμε ότι από μέχρι τα περιβόητα 300.000. Αυτά δεν ισχύουν. Όχι, δεν υπάρχει αυτά. Η οριζόντια πρώτη, όχι, προστασία τη πρώτη κατοικία. Να οριστεί ποιο είναι ο φτωχό ο άνθρωπο, γιατί αυτή τη στιγμή ο φτωχό δεν προστατεύεται. Πρέπει να κάνει διαδικασίε, να εγκριθούν, να προχωρήσουμε. Να. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και παράλληλα, για να μην είμαστε έτσι, να μην τα μηδενίζουμε κιόλα, και έχει και τα ένδικα μέσα, ανακοπή, αναστολή, με ό,τι τύχη μπορεί να έχουν αυτά. Μες. Αυτή τη στιγμή όμω αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ο κόσμο. Και ο κόσμο να το διευκρινίσει. Κοιτάξτε λίγο, ακούστε λίγο. Να το λιώσω. Ναι, αλλά μιλάτε συνεχώ. Εμπάντα και κατάφαστε. Μισό λεπτό. Κοιτάξτε, να ολοκληρώσουμε κάτι, γιατί δύο λεπτά και θα σα ακούσουμε σεβασμό. Αυτό που είπα και την προηγούμενη φορά, ότι ένα ελεύθερο επαγγελματία έχει πάρει κάποια δάνεια, να διευκρινίσουμε ότι αν ανάλογα το επάγγελμά του δεν μπαίνει στον νόμο. Αυτό προσπαθώ να εξηγήσω. Είτε έχει ένα καταναλωτικό, είτε έχει μια επιστοτική κάρτα. Μετά στον νόμο δεν μπορεί να μπει. Αυτό προσπαθώ να εξηγήσω. Και ό,τι θέλετε, σα ακούω. Το θεσμικό πλαίσιο υπέρβασης του νόμου Κατσέλη, όπως τροποποιήθηκε με τον νόμο Σταθάκη, το κουβεντιάσαμε και στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, παρόντος του Πρωθυπουργού, όλων των στελεχών μας, των υπουργών μας, και συνεννοούμαστε ότι μετά την άρση της κεδαιμονίας την 21η Αυγούστου έχουμε τη δυνατότητα νομοθετικής ρύθμισης με αυτά τα οποία συζητάμε για μη στρατηγικούς κακοπληρωτές. Αφού δέχεστε ότι θα αποκτήσετε, αφού λέτε ότι θα αποκτήσετε τη δυνατότητα νομοθετικής ρύθμισης για μη στρατηγικούς κακοπληρωτές, δέχεστε ότι μέχρι να την ανακτήσουμε αυτή τη δυνατότητα, οι μη στρατηγικοί κακοπληρωτές μπορεί να είναι βορρά στις ορέξεις των funds, των τραπεζιτών κτλ. Διότι ο αριθμός των πληστηριασμών που έχει βγει απ' έξω, κύριε Παπαδόπουλε, όσοι δεν μπορέσουν να μπουν, βεβαίως, δεν μπορούν να μπουν όλοι. Ο αριθμός των πληστηριασμών που έχει δημοσιοποιηθεί μετά το Eurogroup το προχθεσινό είναι 130.000 πληστηριασμοί. Εντάξει, η κυβέρνηση λέει, εμείς παιδιά δεν ξέρουμε για 130.000. Θέλετε να είναι 80, θέλετε να είναι 90, να είναι 70.
με 70.000 ακίνητα στρατηγικών κακοπληρωτών, νομίζω ότι δεν υπάρχουν. Νομίζω ότι 70.000 ακίνητα μεγάλης αξίας στρατηγικών κακοπληρωτών δεν υπάρχουν. Εμείς, για να μην νομίζουμε, κύριε Παυλόπουλε, συγκροτήσαμε παρατηρητήριο κάτω από την ειδική γραμματεία διαχείρισης του ιδιωτικού κλαίου. Έφερε αποτελέσματα αυτό. Σωστά το λέτε. Έφερε με κάποιες ρυθμίσεις. Και νομίζω ότι δίνονται σαφείς οδηγίες. Έχουν συγκροτηθεί και 17 κέντρα μέχρι τώρα σε όλη τη χώρα. Εθελοντικό όμως. Ορίστε. Εθελοντικό όλο αυτό. Εθελοντικό είναι. Εθελοντικό. Ναι. Προκειμένου να μπορέσουμε να προστατεύσουμε. Εθελοντικό το ένα, άτυπο το άλλο, κύριε Παπαδόπουλε. Φοβάμαι ότι τίποτα από όλα αυτά δεν είναι σαφές και ξεκάθαρο. Μα γι' αυτό. Και πάντως δεν είναι δεσμευτικό. Γι' αυτό θεωρούμε μείζωνα εθνικό στόχο να φύγουμε από την κυδαιμονία των δανειστών μας. Ωραία. Μα μέχρι τον Αύγουστο θα έχουν πουληθεί όμως. Θα έχει γίνει του φαν το κάγκελο. Έχω απλά να σας πω. Όχι, να προσθέσω και κάτι άλλο. Μήθη. Γιατί η συζήτηση για μια ακόμα φορά γίνεται σε λάθος βάσης. Πρώτον, οι τράπεζες δεν θέλουν να πάρουν σπίτια. Κανένα σπίτι δεν θέλουν να πάρουν. Δεν τους συμφέρει και δεν θέλουν να πάρουν σπίτια. Θέλουν να πιέσουν για να πάρουν ό,τι χρήματα μπορούν να πάρουν. Δεύτερον, αυτά τα σπίτια θα πουληθούν σε μεγάλα φαν. Στην τιμή στο 1 δέκατο, 1 εικοστό τη τιμή του. Και κάποια στιγμή όταν έρθουν τα μεγάλα φαν. Που θα τα αγοράσουν, θα προσπαθήσουν να τα διαπραγματευτούν με τους ανθρώπους πριν τους τα πάρουν, γιατί και αυτά λεφτά θέλουν να πάρουν. Δεν έχει τη δυνατότητα της πρώτης προτίμησης. Τρίτον, η όλη συζήτηση που γίνεται αυτή τη στιγμή είναι σε εντελώς λάθος βάση. Διότι αυτή τη στιγμή πληστηριασμοί, ακόμα και να συζητήσουμε για την οριζόντια προστασία της πρώτης κατοικίας, πολύ φοβάμαι ότι αυτό δεν πρόκειται να περάσει από αυτούς που πραγματικά νομοθετούν, δηλαδή από τους θεσμούς, από την πρώην Τρόικα και ό,τι άλλο θέλετε να πείτε. Και πολύ φοβάμαι ότι θα είναι και εις βάρος της ελληνικής κοινωνίας, διότι θα χρειαστούμε ανακεφαλοποίηση και πάλι των τραπεζών, την οποία θα κληθούμε για μία ακόμα φορά να πληρώσουμε εμείς και να δανειστούμε το ελληνικό κράτος, δηλαδή οι Έλληνες πολίτες, και μετά να υποστούμε και μία ακόμα λιτότητα. Συνεπώς, ακούστε με να δείτε, όχι, δεν λέω ότι είναι για καλό ή για κακό. Να σας πω. Απλά προσπαθώ να σας περιγράψω την κατάσταση ως έχει, ως άνθρωπος που έχει συνομιλήσει δεκάδες εργατοώρες και με την Τρόικα και με τους θεσμούς και με τους πολιτικούς, κάνοντας ρεπορτάζ για να μάθει τι ακριβώς γίνεται, τι παίζεται πίσω από τις κλειστές πόρτες. Και όσο και αν ακούγεται κοινικό σε κάποιους και δεν τους αρέσει, και το δέχομαι αυτό, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι, αλλά πρέπει να βάλουμε κανόνες. Κοιτάξτε λίγο. Παρουσιάζεται μια κατάσταση. Βάλτε τους, ναι. Βάλτε τους. Μα εγώ αυτό επέμενα από την αρχή. Ότι εμείς κυβερνάμε και εμείς έχουμε τη δυνατότητα να αποδείξουμε αυτό το μέλημά μας απέναντι στις οικογένειες που έχουν δανειστεί μέχρι τώρα με άλλους όρους και που η απληστία τραπεζιτών μπορεί να οδηγήσει στο να παραβιαστεί και ακόμη και αυτή η άτυπη συμφωνία. Εγώ θα έλεγα ότι η δοκιμασία για την κυβέρνηση είναι σε αυτά που θα είναι προτεραιότητές μας, να αποδείξει ότι προστατεύει απόλυτα εκείνους που δεν ευθύνονται και δεν είναι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Ναι, αλλά αυτό μένει σε φιλολογική πρόθεση. Και εδώ θα είμαστε. Οι εκλογές θα γίνουν το Σεπτέμβριο του 2019, ναι. μια και τέθηκε και από την αρχή αυτό ναι. το θέμα. Και, μέχρι και θα έχουμε τη δυνατότητα ναι. μέχρι τότε να αποδείξουμε ότι όλα αυτά που λέμε ναι. ως παράλληλο πρόγραμμα, ως πρόγραμμα ανασυγκρότησης της χώρας. Ναι. Είναι πολύ ίσο χρόνος μέχρι το 2019. Εγώ αυτό σας λέω, μήπως δεν προλαβαίνουμε. Ορίστε, κύριε Χαλκιώτη. Προλαβαίνουμε να κάνουμε πολλά. Έχουμε κύριε Καλιάνε. Το θέμα μας δεν είναι εδώ η σύγκρουση. Το θέμα μας είναι να καλύψουμε τις ανάγκες. Και σήμερα θα σας πω μια πληροφορία. Φαντς που εκπροσωπείται στην Ιρλανδία έχει εκπρόσωπο την τράπεζα στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνομαστε. Φαντ που έχει έδρα δηλαδή, την Ιρλανδία. Δηλαδή, εμείς πήραμε τηλέφωνο για το δάνειο του Χαλκιώτη. Ναι. Λέμε στη γη τράπεζα. Ναι, το έχει πάρει το φαντ στάδε. Παίρνουμε το φαντ στάδε. Μην μιλάτε μαζί μας. Μας εκπροσωπεί αυτή η τράπεζα. Παίζουμε το Γαϊτανάκι τώρα. Ναι. Κατανοητό αυτό που λέτε. Λοιπόν, καπιταλισμός στιγμή... λέγεται αυτό που περιγράφεται. Και αυτή... πρέπει και να είναι στιγμή... αναγκαστικά άγριος. Γιατί το λέτε αυτό με τέτοιο τρόπο. Δεν είναι. Άγριος είναι. Κοιτάξτε λίγο. Ο καπιταλισμός στη Σουηδία από τον καπιταλισμό σε κάποιες άλλες χώρες έχει και διαφορά τώρα. Όχι όλοι μαζί σας παρακαλώ. Θα μπορούσατε να μιλήσετε για τον καπιταλισμό στην Ισλανδία. Εκεί θα το δεχόμουν τη συζήτηση. Γιατί η Ισλανδία ακολούθησε ένα άλλο μοντέλο διαχείρισης και στη Δανία του Βορρά. Αλλά εμείς ακολουθήσαμε το μοντέλο να ακολουθήσουμε αυτά που μας λέει. Η Τρόικα και οι πιστωτές. Ωραία, να βάλουμε κανόνες και μέσα στον άγριο καπιταλισμό. Εμείς, μακάρι να μπορούμε. Ναι. Εμείς ακολουθήσαμε το μοντέλο, ό,τι θες το κάνω. Απλά πες το, μπορείστε κύριε. Ας μην ξεχνά... Όλα και συμφέρω. Αλλά διαπραγματεύομαι. Ναι. Ότι εμείς προσπαθούμε να πούμε εδώ στους εκπροσώπους της κυβέρνησης ότι μια εικόνα, μια έτσι, καθημερινότητα και εσείς που κυβερνάτε, πάρτε μέτρα.
Έρχονται δύσκολες στιγμές. Θυμηθείτε με. Έχουμε ξαναμιλήσει. Πάρτε μέτρα. Το πήραμε και μια το μήνυμα. Άλλη... Το μήνυμα που και επειδή έχουμε ξαναμιλήσει και άλλη μια φορά έχουμε πει το εξής. Ότι μόνο στην Ελλάδα γίνεται αυτό. Ένας που έχει πάρει ένα δάνειο να χάσει 24 σπίτια. Ή στον εξοδικαστικό μηχανισμό για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Γιατί δεν προστατεύονται, κύριε Παπαδόπουλε. Βρείτε έναν τρόπο τουλάχιστον δώστε μια προσωρινή προστασία. Ναι, η Κύπρος, για παράδειγμα, έχει μια διαφορετική εξέλιξη. Κύριε Χαλικιώτη, δεν είπαμε ποτέ ότι δεν υπάρχει. Να βρούμε τις ανάγκες. Εδώ δεν είναι. Εδώ δεν είναι συγγνώμη, κύριε, δεν ξαναμιλάω. Εδώ δεν είναι. Δεν είναι η παρουσία μου, δεν είναι εδώ για να κοντράρει το μαζί σας. Να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες. Πραγματικά έχουμε μεγάλες ανάγκες. Ελάτε, κύριε Χαλιάδη, παρακαλώ. Αρκεί να μην σπέρνουμε πανικό. Λοιπόν, καταρχάς, εγώ να ξεκινήσω από το φοβερό που έλεγε ο κύριος Τσίπρας πριν από λίγο καιρό. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζί, το έχουμε ακούσει χιλιάδες φορές. Εγώ δεν είδα μέχρι στιγμής να προστατεύεται η πρώτη κατοικία για την οποία φώναζε με πανό και με συνθήματα ο κύριος Τσίπρας πριν από 2 χρόνια και 2,5. Εγώ βλέπω πρώτες κατοικίες να βγαίνουν στο σφυρί. Εγώ βλέπω ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα πλέον να αποπληρώσουν τις δανεικές τους, να εξυπηρετήσουν τις δανεικές τους υποχρεώσεις που πλέον είναι, οι άνθρωποι είναι στον αέρα και έρχονται τράπεζες και τους λένε, ξέρεις κάτι. Σου παίρνουμε το σπίτι, δυστυχώς. Έχουν υποστεί οι μισθοί σου και οι συντάξεις σου περικοπές όλα αυτά τα χρόνια. Δυστυχώς πήρες ένα δάνειο. Πώς και τι το πήρες και πώς έγινε τώρα, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά από τη στιγμή που δεν έχεις να εξυπηρετήσεις τις δανεικές σου υποχρεώσεις, εμείς πρέπει να το πάρουμε. Πρέπει λοιπόν να πούμε, είναι μια πρόταση η οποία έχει πέσει στο τραπέζι. Γιατί αυτή τη στιγμή, κύριε Παυλόπουλη και αγαπητοί φίλοι συνομιλητές και οι τηλεθεατές που μας παρακολουθούν αυτή την ώρα. Εντάξει, τους ενδιαφέρει τους Έλληνες πολίτες, η πρόταση του κάθε κόμματος, τι ακριβώς λέμε κτλ. Το θέμα όμως είναι ένα και σημαντικό, ότι ο κόσμος είχε τη δυνατότητα τα προηγούμενα χρόνια, πριν από 10, 15 χρόνια, 5, 7, εν πάση περιπτώσει, πριν μπούμε στην κρίση, να πάρει δάνεια. Δεν είχε, κύριε. Είχε τη δυνατότητα τότε να πάρει δάνεια. Αποδείχτηκε από την κρίση ότι δεν είχε. Είχε τη δυνατότητα. Ακούστε, όχι, το αν δόθηκαν κακώς ή όχι είναι μια άλλη ιστορία. Ο κόσμος είχε τη δυνατότητα να πάρει δάνεια. Με την υπογραφή. Εκεί λοιπόν θα συμφωνήσω μαζί σας ότι σε πολλές περιπτώσεις υπήρχαν άνθρωποι που πήραν δάνεια χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να αποπληρώσουν αυτές και να εξυπηρετήσουν τις δανεικές υποχρεώσεις. Κάποιοι άλλοι όμως που είχαν τη δυνατότητα να πάρουν δάνεια και να πληρώνουν με τους μισθούς και τις συντάξεις έχουν υποστεί πάρα πολλές περικοπές μισθών και συντάξεων. Αυτή λοιπόν είναι μια κατηγορία ανθρώπων που πρέπει κάπως να προστατευτούν. Διότι αν εγώ, σαν Γιάννης Καλιάνος, έπαιρνα 3.000 το μήνα και πήρα ένα δάνειο 1.500 ευρώ δόση, γιατί είχα τη δυνατότητα να το πληρώνω και βιτσούσα με τα άλλα 1.500 και έχει υποστεί ο μισθός μου περικοπή 60% και αυτή τη στιγμή παίρνω για παράδειγμα 1.200 ευρώ, 1.300, δεν μπορώ να αποπληρώσω το δάνειό μου. Μία πρόταση λοιπόν η οποία έπεσε στο τραπέζι και καλό θα ήταν να την συζητήσουν και οι τραπεζίτες και να τη συζητήσουν και τα κόμματα, ίσως να την βγάλουν προς τα έξω και λίγο πιο δυναμικά. Είναι αυτό το οποίο συνέβη στην Κύπρο. Και έχει συμβεί και έχει λάβει χώρα και σε άλλες περιοχές. Για παράδειγμα, να έχει τη δυνατότητα ένας δανειολήπτης να μπορεί να αγοράσει το δάνειό του στην τιμή που η τράπεζα θέλει να το δώσει στο ξένο φαντ. Για παράδειγμα, στο 10 ή 15% της αξίας του. Είναι... Αν εγώ, για παράδειγμα, έχω τη δυνατότητα, κύριε Παυλόπουλε, να δώσω αύριο. Είναι αυτό στην επίσημη πρόταση του κόμματος. Ορίστε. Δεν θυμάμαι να είναι αυτό στην επίσημη πρόταση του. Είναι μια πρόταση που έχει συζητηθεί. Είναι μια πρόταση που πραγματικά εγώ εκτιμώ ότι αρχίζει και παίρνει σάρκα και ωστά, με την έννοια ότι γίνεται πιο σοβαρή συζήτηση από όλα τα κόμματα. Γιατί δεν είναι. Γιατί δεν το θέλουν οι θεσμοί και δεν πρόκειται να το δεχθούν ποτέ οι θεσμοί. Όχι, νομίζω να σας πω κάτι. Μπορούμε να κάνουμε όση κουβέντα θέλετε. Κοιτάξτε, ή το θέλουν οι δανειστές ή είναι ορθώς τώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει αυτός ο δανειστής. Κοιτάξτε λίγο, έχουμε μεγάλη διαφωνία. Δεν διέκοψε κανένα, θέλω να ολοκληρώσω τη σκέψη. Ή θα υποστηρίζετε ότι κάτι γίνεται αναγκαστικά με εκβιασμό και είμαστε υποχρεωμένοι, ή θα λέτε ότι γίνεται καλός. Και τα δυο δεν γίνονται. Και ο εκβιασμός και γίνεται καλός δεν γίνονται. Ωραία, και τα δυο. Να ολοκληρώσω λίγο. Να συνοηθούμε λίγο. Ένα λεπτό να τελειώσει ο κ. Καλιάνος, να συνοηθούμε όλοι μαζί. Θυμίζω όμως. Τι μου λέτε, μου λέτε ότι είναι μια πρόταση που θέλετε. Όχι, όχι, δεν μιλώ εγώ ότι η Νέα Δημοκρατία θα δώσει συγκεκριμένη πρόταση. Εκτιμώ όμως και αν θέλετε μια προσωπική πρόταση, μια δική μου πρόταση που είναι πάρα πολύ λογική νομίζω. Είναι πάρα πολύ λογική. Να μπορεί ο Έλληνας δανειολήπτης να αγοράσει το δάνειό του στην τιμή, όπου η τράπεζα θα το δώσει στο ξένο φαν. Δηλαδή, αν εγώ το δάνειό μου χρωστά 100 χιλιάρικα. Ναι, και το πουλάει η τράπεζα 20. Γιατί να μην το πάρω εγώ 20, θα μου πει τώρα η τράπεζα. Σωστό είναι αυτό, έτσι όπως θα σα πει, να μην το πάρω, δεν το δίνω. Να χάσει την ευκαιρία το φαντ, τα λόμπι των οποίων αλωνίζουν στις Βρυξέλλες και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να βγάλει το υπερκέρδος. Τώρα μπορούμε να την κάνουμε όσο θέλετε τη συζήτηση αυτή. Να ολοκληρώσουμε. Αλλά να πατάει και σε ρεαλιστικές βάσεις. Μετά την 21
Αυγούστου μπορεί να γίνει ρεαλιστική. Γιατί εγώ την ακούω αυτή την πρόταση. Έχει τεθεί η πρόταση στο τραπέζι. Ποιος είμαστε? Έχει τεθεί. Εμείς ποιοι είμαστε? Ακούστε με λίγο. Η συγκεκριμένη πρόταση έχει συζητηθεί και από άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν νομίζω ότι είμαι εγώ ο πρώτος ο οποίος την αναφέρει. Και από άλλα κόμματα. Εγώ θέλω να. Και από άλλα κόμματα προφανώς. Θέλω να πω λοιπόν ότι ίσως πρέπει σιγά σιγά να βγαίνει και πιο δυναμικά. Καθόλου εγώ διαφωνώ προσωπικά με αυτό. Ένα λεπτό θέλω ακόμα και τελειώνω. Ολοκληρώνω. Πάντως με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αυτό που περιγράφει ο κύριος Καλιάδος κατετέθη ως ερώτηση στον κύριο Παπαδημητρίου, τον Υπουργό των Οικονομικών. Και από βουλευτές του. Από βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Και βάλαμε τον κύριο Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη, τον συνάδελφό μας. Και απήντησε ο κύριος Παπαδημητρίου. Και συνυπογράψατε και άλλοι βουλευτές. Και απήντησε ο κύριος Παπαδημητρίου ότι αυτό που λέτε δεν μπορεί να γίνει, γιατί θα δημιουργήσει μία στρατιά στρατηγικών κακοποιητών. Και έτσι πρωτοξεκίνησε το αφήγημα τη στρατιά των στρατηγικών κακοποιητών από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα από τις τράπεζες να ξεχωρίσουν τους στρατηγικούς κακοπληρωτές. Από αυτούς δεν μπορούν. Και από, βέβαιος, ναι. Από αυτούς δεν μπορούν. Να σας λέει ο κύριος Καρανικόλας ότι εδώ παίζεται ένα τεράστιο παιχνίδι υπερκέρδους. Να πω. Σας λέει ότι ο κύριος Χαλκιώτης ότι οι τράπεζες εκπροσωπούν φαντς ουσιαστικά εδώ πέρα. Σας λέει ο κύριος Χαλκιώτης ότι παιδιά από πίσω το παρασκήνιο αυτής της ιστορίας είναι και σκοτεινό και βρωμερό. Εγώ νομίζω λοιπόν. Δεν ξέρω αν είναι σκοτεινό ή βρωμερό το παρασκήνιο. Ναι, αλλά παιδιά, εσείς που έχετε πρόσβαση, πρέπει να ξέρετε. Εγώ, εμείς πρέπει να δώσουμε λύσεις στους Έλληνες πολίτες. Αυτή είναι η δουλειά των πολιτικών. Να δώσουν λύσεις και να πιέσουν συστήματα, τράπεζες κτλ. Ώστε να μπουν σε μια συγκεκριμένη. Σε μια συγκεκριμένη να κινηθούν πάνω σε κάποιους πυλώνες, συγκεκριμένους λογικούς. Τον Ιούλιο του 2015. Μέχρι πού μπορούμε να πιέσουμε και πού μπορούμε να πάμε. Και πήραμε την απάντηση. Η Βουλή νομοθετεί, κύριε Καρανικόλα. Η Βουλή νομοθετεί. Νομίζω. Κύριε Καρανικόλα. Όχι, δεν είναι η Βουλή. Ναι, η Βουλή. Εντάξει, προφανώς. Μην προδιαγράφετε τι μπορούμε να κάνουμε οι βουλευτές που απέναντι στην ασυλία των δανειστών. Και στον τρόπο με τον οποίο παρενέβαιναν και οδήγησαν τη χώρα μας σε 25% μείωση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, να μπορέσουμε να αντισταθούμε μετά την 21η Αυγούστου. Ωραία. Μία τελευταία πρόταση. Ελάτε και... Θυμίζω ότι η Νέα Δημοκρατία πριν από 8 με 9 μήνες το πολύ είχε καταθέσει συγκεκριμένη τροπολογία για την προστασία της πρώτης κατοικίας ένα χρόνο μετά. Από την ισχύ της συγκεκριμένης της προστασίας της πρώτης κατοικίας, αλλά απέρριψαν την συγκεκριμένη τροπολογία οι κυβερνώντες, λέγοντας ότι εμείς θα φέρουμε μια καλύτερη λύση. Μέχρι στιγμής, εγώ προσωπικά, ως Γιάννης Καλιάνος, και ξέρετε ότι έχω έναν λόγο μετριοπαθή και δεν μ' αρέσουν οι ακρότητες, ο Γιάννης Καλιάνος λοιπόν και νομίζω όλοι οι Έλληνες πολίτες δεν έχουν δει κάποια συγκεκριμένη προστασία. Κύριε Παλάντζα, παρακαλώ. Λόγω εκβιασμών. Δεν ξέρω για ποιο λόγο συμβαίνει. Όμως. Νομίζω ότι ο στόχος των τραπεζών του να βρουν τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, ναι. Δηλαδή αυτούς που έχουν τα χρήματα, τους επιχειρηματίες ή τους. Δεν ξέρω ποιοι είναι. Εσείς, άμα αναλάβετε. Νομίζω ότι αυτό είναι το πρώτο, το Α και το Ω για να μπορέσει. Γιατί μιλάμε για ένα μείζον ζήτημα το οποίο θα μας απασχολήσει για πολλά χρόνια μετά, κύριε Παυλόπουλε. Οι τράπεζες που έχουν και τα γραφεία τα δικηγορικά που έχουν φτιάξει τις παραδείσεις offshore για να βγαίνουν τα λεφτά. Θα βρουν τους κακοπληρωτές. Αφού οι ίδιες στείλουν το συγκεκριμένο παιχνίδι. Δεν είναι ασίδωτη, κύριε Παυλόπουλε. Μέχρι τώρα είναι. Μέχρι τώρα οι εκβιασμοί που κάναν είχαν τη δυνατότητα να περνάνε. Έχουμε όμως συμφωνήσει. Θα αλλάξει, λέτε αυτό. Βεβαίως, έχουμε συμφωνήσει. Μακάρι, μαζί σας είμαστε. Ότι μετά την 21η θα έχουμε τη δυνατότητα εμείς να καταρτίζουμε τον προπολογισμό μας. Το Αυγούστου. Εμείς να καταρτίζουμε τον προπολογισμό μας. Τα έσοδά μας, τις δαπάνες μας, τις προτεραιότητες μας. Εδώ θα είμαστε. Έχω το λόγο. Προσέξτε, μην μοιράζετε υποσχέσεις. Ελάτε. Παρακαλώ, ο κύριος Παλάντζας. Ο καπιταλισμός στην Ελλάδα, κύριε Παυλόπουλε, είχε, ακόμα και στα χρόνια της κρίσης, είχε μια περιοριστική ισχύ, δηλαδή υπήρχε πάντα μια ισχυρή κρατική παρέμβαση, μέχρι που ο ΣΥΡΙΖΑ έφερε τον άκρατο ελευθερισμό σε αυτή τη χώρα. Κατήργησε τις απεργίες, τις εργασιακές σχέσεις, ξεπούλησε τις τράπεζες, γίνονται πληστηριασμοί. Όλα αυτά δεν γινότανε ούτε όταν κυβερνούσε η Νέα Δημοκρατία μόνη της. Οπότε. Για να ξέρουμε τι λέμε και πώς ήρθε ο καπιταλισμός εδώ. Το ζητούμενο λοιπόν είναι αυτή τη στιγμή ότι δεν υπάρχει διαχωρισμός φαντς και τραπεζών. Μετά την αποτυχημένη διαπραγμάτευση και εκείνο το αποτυχημένο εξάμεινο του κυρίου Βαρουφάκη και του κυρίου Τσίπρα,
τα funds έχουν αγοράσει τις τράπεζες. Δεν υπάρχει το κράτος στις τράπεζες. Είναι το ίδιο πράγμα. Μόνοι τους έχουν την τράπεζα, μόνοι τους αγοράζουν τα δάνεια από τον εαυτό τους. Οπότε δεν υπάρχει τέτοιου είδους προστασία. Και ούτε υπάρχουν αυτές οι εύκολες λύσεις που λέει ο κύριος Καλιάνος και ακούγονται πάρα πολύ ωραία. Γιατί αν ήταν τόσο εύκολα τα πράγματα. Γιατί ξέρετε, τα δάνεια έχουν και μια κοινωνική διάσταση και πρέπει να κρατάνε και μια ισορροπία. Γιατί υπάρχουν οι δανειολήπτες, οι κακοπληρωτές, οι στρατηγικοί κακοπληρωτές, υπάρχουν οι δανειολήπτες που άλλαξε η ζωή τους απότομα και βίαια και δεν μπορούν να καλύψουν τις δόσεις τους. Και υπάρχουν βέβαια και οι δανειολήπτες που ακόμα πληρώνουν τις δόσεις τους. Πρέπει λοιπόν να βρεθεί μια ισορροπία σε όλο αυτό. Έχει συμβεί όμως σε χώρες αυτό, αυτό σας λέω. Πρέπει να, είναι, αυτό η κάθε χώρα όμως έχει διαφορετικό πρόβλημα. Δεν μπορούμε και, πάντα να είμαστε 50 χρόνια πίσω εμείς και όλοι οι άλλοι. Όχι, δεν είναι. Δεν το κάνω. Η Ισπανία δεν έκανε αυτό που έκανε η Κύπρος. Έκανε ένα διαφορετικό μοντέλο. Έκανε πληστηριασμό. Το έκανε η Κύπρος. Ναι, πρέπει να δούμε σε κάθε χώρα το πρόβλημα ήταν διαφορετικό. Εμείς δεν προτείνουμε, κύριε Παπαδόπουλο, εμείς όταν ήμασταν κυβέρνηση. Με 15% έλλειμμα νομοθετήσαμε και κάναμε τον νόμο Κατσέλη. Ο νόμος του Πασόκ ήταν ο νόμος της κυρίας Κατσέλη. Και προστατεύσαμε οριζόντια την πρώτη κατοικία. Και αυτός ο νόμος διήρκησε μέχρι το 2015. Και τώρα, λοιπόν, απλά επεκτάθηκε με τον νόμο Σταθάκη. Περιορίστηκε με τον νόμο Σταθάκη, δεν επεκτάθηκε. Όχι, περιορίστηκε με τον νόμο Σταθάκη. Πολύ λιγότεροι άνθρωποι μπήκαν στην προστασία με τον νόμο Σταθάκη, αλλά με τον νόμο Κατσέλη υπήρχε αυτόματη προστασία που λέει και ο κύριος Χαλικιώτης και δεν γινόταν πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας. Που ενδεχομένως αυτό κάπου να ξέφευγε και κάποιοι στρατηγικοί κακοπληρωτές να γλιτώνανε. Αλλά κυρίως όμως έγινε αυτό για να προστατευτούν αυτοί που είχαν ένα επίπεδο ζωής. Που είχαν καταφέρει κάποια πράγματα στη ζωή τους, είχαν καταφέρει κάποια πράγματα στη ζωή τους και πήγαν και δανείστηκαν από τις τράπεζες και καλώς δανείστηκαν και αγόρασαν ένα σπίτι. Δεν θα τους καταδικάσουμε και δεν μπορούμε να είναι τον κόσμο κακώς δανείστηκες ή κακώς προσπάθησες να φτιάξεις τη ζωή σου, επειδή ήρθε μια κρίση και ισοπαίδωσε εισοδήματα, περιουσίες. Και πρέπει να δούμε λοιπόν πώς δημιουργήθηκε η κρίση, ποιοι υποφελήθηκαν για τη δημιουργία της και ποιοι μετά. Πάμε και στον κύριο Καραμπέλα, σας παρακαλώ για να πάμε σε διάλειμμα. Έχουμε περάσει το χρόνο. Από τη μέχρι τώρα συζήτηση στο τραπέζι, τι καταλαβαίνουμε, κύριε Παυλόπουλο, ότι πράγματι υπάρχει ένα πρόβλημα όσον αφορά το πώς δομήθηκε το σύστημα και όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και θα πρέπει να βρούμε τρόπους να το αλλάξουμε το σύστημα αυτό. Και αυτό νομίζω είναι σαφές από παντού. Τώρα, το να ακούω από το ακραίο εξτρεμιστικό, θα μου επιτρέψετε να πω νεοφιλελεύθερο Πασόκ, απόψεις του τύπου. Αφήσανε την αγορά, αφήσανε δεν υπάρχουν κανόνες από τότε που έγινε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι είναι τουλάχιστον αστείο. Να πω εδώ ότι το ότι φτάσαμε ως εδώ δεν είναι τυχαίο. Για παράδειγμα, οι κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, όταν κάνανε τις ανακεφαλαιώσεις των τραπεζών, τις κάνανε χωρίς ρύθμιση των κόκκινων δανείων. Δεν μπορούμε λοιπόν να συζητάμε, μην βλέποντας όλο αυτό το προηγούμενο λανθασμένο τρόπο. Μισό λεπτό. Τώρα, βεβαίως το θεσμικό πλαίσιο. Βεβαίως το θεσμικό πλαίσιο χρειάζεται ενίσχυση, το λέμε και εμείς. Υπάρχουν εργαλεία τα οποία έχουν δημιουργηθεί, ο κώδικας διοντολογίας, ο εξοδικαστικός μηχανισμός. Χρειάζεται ενίσχυση, βεβαίως, κανείς δεν λέει όχι. Χρειάζεται και άλλες ρυθμίσεις και επιμένουμε σε αυτό. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, και με τη ρύθμιση του χρέους που έρχεται, που δεν υπήρχε προηγουμένως, βγαίνοντας από την Επιτροπή, επιτέλους με αυτήν την κυβέρνηση, βγαίνοντας από την Επιτροπή και τα μνημόνια, θα μπορέσουμε να φέρουμε και ρυθμίσεις πώς τώρα δεν γίνονταν. Αλλά το να ακούω να σηκώνουν το δάχτυλο και να δείχνουν εκείνοι οι οποίοι κάναν ανακεφαλαιοποιήσεις στο κενό, εκείνοι οι οποίοι δεν κατάφεραν να πιάσουν τους αριθμούς που χρειάζονταν, εκείνοι οι οποίοι μας βάλανε εν τέλει στα μνημόνια, αυτό ξεπερνάει τα όρια. Είναι θράσος. Τα μνημόνια μας έβαλε ο Καραμαλής που είναι υπουργός του ΟΚΑΜΕ. Επιστρέφουμε. Τώρα, κύριε Καράμπελα, από εσάς θέλω να ξεκινήσω. Γιατί ακούσαμε τη δήλωση του Προέδρου σας, του κυρίου Καμένου, για το Σκοπιανό και το μήνυμα που στέλνει ο άνθρωπος ότι, παιδιά, εμείς εδώ έχουμε κάνει μια έντιμη συμφωνία, θα την τηρήσουμε μέχρι το τέλος. Αυτό σημαίνει ότι θα κάνετε αυτό που είπε ο κύριος Παπαδόπουλος πολύ πρόσφατα, ότι πρέπει να κάνετε, ότι δηλαδή θα συνταχθείτε με την κυβερνητική θέση και λύση στο δίδυμα των Σκοπίων, όσο οφείλετε να κάνετε ως κυβερνητικός εταίρος.
Δεν μου επιτρέπετε να πω αυτό. Αυτό, με συγχωρείτε. Πάει το. Πάει το... Γιατί δεν είπατε αυτό, κύριε... Τι είπατε, κύριε Παπαδόπουλο. Είπα πάρα πολύ. Δεν είπατε εκεί που έχει διαφορετική θέση. Ναι, αλλά είπα... Αν είναι κυβερνητικό εταίρο, να πολύ... τη σεβαστεί ή να παραιτηθεί. Είπα πάρα πολύ καθαρά, ναι, ότι η κυβέρνηση στην τελική φάση, όταν θα έρθει ένα σχέδιο στη Βουλή με, ναι, την βούληση των γειτόνων μας, μάλιστα, να συμβιβαστούν μαζί μας, ναι, τότε ο Υπουργός, ναι, Εθνικής Άμυνας οφείλει να ακολουθήσει την κυβερνητική γραμμή. Αλλιώς, γιατί οφείλει να την ακολουθήσει. Αλλιώς, είπατε να παραιτηθεί αν δεν την ακολουθήσει ή όχι, είναι δικό μου. Δεν προχώρησα. Αν είναι δικό μου, δεν να το προχώρησα στο αλλιώς. Γιατί... Δεν είπατε να παραιτηθεί ποτέ. Κοιτάξτε λίγο, όχι. Α, όχι. Το παίρνω πίσω, όχι, εγώ. Αυτή την ορολογία να παραιτηθεί. Το παίρνω πίσω. Το παίρνω πίσω εγώ. Το παίρνω. Με συγχωρείτε που δεν σας έβαλα στο στόμα λόγια και που δεν είπατε. Ακούγοντας το είπατε... πάνω είπατε... τον καμένο στη συνεδρίαση της κεντρικής τους επιτροπής και της κοινοβουλευτικής τους ομάδας, θεωρώ ότι έδειξε μεγάλη τόλμη, μεγάλη τόλμη στο να πει ότι... Το ΕΚΕ το είπατε ή το είναι δικό μου. Το ΕΚΕ αφορά την απόφαση της Βουλής, ναι, να νομοθετήσει όταν θα μας έρθει ένας έτοιμος συμβιβασμός όπως τον περιγράψατε. Και άρση του αλυτρωτισμού, ναι, και αλλαγές στο Σύνταγμα. Και ρωτήθηκατε, μα έχει διαφορετική θέση. Και, και ονομασία από τους γείτονες, ναι, που να τους ενοποιεί, ναι, γιατί ξέρω πάρα πολύ καλά ότι έχουν σκληρές διαφωνίες μεταξύ τους. Ναι, αλλά ο κύριος Καμένος λέει σήμερα, παιδιά, είναι απαράβατος όρος που θέλω εγώ για το όνομα. Ωραία, μπορεί η Βουλή να αποφασίσει ότι... με βάση πλειοψηφία και μειοψηφία. Γιατί στο κάτω-κάτω οι Γερμανοί μπορούν να συζητούν. Αυτό είναι μια άλλη θέση. Η σοσιαλδημοκρατία του με τη χριστιανοδημοκρατία, λοιπόν, για να κάνουν κοινή κυβέρνηση. Λοιπόν, δεν πειράζει εδώ και εμείς στην Ελλάδα. Και εμείς στην Ελλάδα. Ναι, αλλά το είπατε από την αρχή. Να μην μπορούμε να συνδεθούμε, κύριε Παπαδόπουλε. Μου κάνετε περικοκλάδες τώρα. Διότι από τη μία μου λέτε ότι. Γιατί θέλετε τα έφεπτα, κύριε Παπαδόπουλε. Εγώ. Μα σα ρωτάω. Από τη μία μου λέτε να συνταχθεί ως κυβερνητικός εταίρος όταν έχει μια κυβερνητική θέση, να τη σεβαστεί είναι... και μετά μου λέτε. Λέω άλλο. Ότι είναι λογικό, κύριε Παυλόπουλε, ότι μια ενιαία κυβερνητική θέση, ναι, απαιτεί και από τον εκάστοτε Υπουργό Εθνικής, ναι, Άμυνας, ναι, να ακολουθεί την, ναι, ενιαία. Δεν το θέλει αυτό ο κύριος Καμένος, το είναι δικαίωμα του ανθρώπου. Βέβαια. Λέει, εγώ παιδιά έχω έναν όρο για το όνομα. Υπάρχει ένα θέλω. Διαδικαστικό θέμα. Ο κύριος Καμένος, εάν φτάσουμε σε έναν έντιμο συμβιβασμό, σε μια συμφωνία έτσι όπως την οραματίζεται η κυβέρνηση, η οποία θα περιέχει σύνθετο όνομα με γεωγραφικό προσδιορισμό, αν όλα πάνε κατευχήν, θα πρέπει να διαπραγματευτεί την ένταξη των δισκοπίων στο ΝΑΤΟ ως Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Ο κύριος Καμένος, λοιπόν, εκεί, ναι, πώς θα πάει να υπηρετήσει μια στρατηγική εθνική πολιτική στην οποία καθέτος και οριζοντίως διαφωνεί. Να βάλουμε τα πράγματα ορίστε, σε μια κύριε, σειρά. Παρακαλώ. Να λοιπόν, πω κάτι πολύ απλό, ναι, έτσι για να ξέρουμε τι λέμε. Ναι, Φεβρουάριος του 2015 αναγνώστηκαν στην Ελληνική Βουλή προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης. Ξέρετε πως το σύστημά μας το εκλογικό, στις εκλογές ο κόσμος ψηφίζει τους βουλευτές. Mm. Την κυβέρνηση την ψηφίζει, την εγκρίνει η Βουλή. Είναι μια κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία η ανάγνωση των προγραμματικών δηλώσεων μιας κυβέρνησης. Φεβρουάριο του 2015 αναγνώστηκαν από τον Πρωθυπουργό, από τον κύριο Τσίπρα, οι προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης, ψηφίστηκαν από τους ανεξάρτητους Έλληνες, ναι, και στο σημείο που αφορούσε την ονοματοδοσία της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας, οι προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης έλεγαν μότα-μό, σας το λέω, μέσα σε εισαγωγικά, ναι, υπέρ μια σύνθετης ονομασίας, ναι, με γεωγραφικό, ναι, προσδιορισμό που σε καμία περίπτωση δεν αποκλείει τον όρο Μακεδονία. Από εκεί και μετά τα υπόλοιπα μπορούμε να το συζητήσουμε. Ούτε είναι απαραίτητο να τον εμπεριέχει. Όσο λοιπόν, θέλετε, για να βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά. Αν κάτι τα εθνικά θέματα δεν μπορεί να λειτουργεί το πολιτικό σύστημα με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, να μπουν τα πράγματα σε μία σειρά. Αυτό που κάνουμε εμείς και λέμε στον ελληνικό λαό και στους πολίτες. Λοιπόν, σας παρακαλώ, μην μας εξομοιώνετε. Λοιπόν, αυτό που λέμε ξεκάθαρα. Αυτό που λέμε ξεκάθαρα. Δεν εξομοιώνεστε με κανέναν. Δεν εξομοιωνόμαστε ούτε με τη Νέα Δημοκρατία που δεν ξέρει τι λέει, ούτε με το Πασόκ των Ημείων, ούτε με το Πασόκ της Μαδρίτης, ούτε με το Πασόκ του Σχεδίου Ανάν. Δεν ξέρω αν δεν σας αρέσει, κυρία Κλήτου, αλλά εμείς είμαστε ξεκάθαροι στον ελληνικό λαό. Και λέμε την θέση μας ξεκάθαρα. Να την πω τη θέση μας, μιας και είμαστε η πολιτική δύναμη που δεν φοβάται να την πει. Η θέση μας λοιπόν ως κίνημα, και αυτή είναι από την πρώτη στιγμή που ιδρυθήκαμε, είναι πως δεν δεχόμαστε κανέναν όρο Μακεδονία μέσα στο όνομα των Σκοπίων, εφόσον υπάρξει λύση. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Δεν το δέχεστε, κυρία Καράμπελα.
Γιατί δεν το δεχόμαστε. Γιατί δεν το δεχόμαστε, γιατί στον πυρήνα του αλυτρωτισμού μάλιστα θεωρούμε ότι είναι το ίδιο το όνομα. Μάλιστα. Συνεπώς δεν μπορούμε να δεχτούμε στην ονομασία, εφόσον υπάρξει λύση του κράτους των Σκοπίων, ότι μπορεί να υπάρχει συνεπώς, τέτοιο όνομα. Συνεπώς όποιος θέλει μια τέτοια λύση δεν θα υπηρετεί το εθνικό συμφέρον. Ακριβώς. Αφού δεν φοβάστε να το πείτε. Δεν φοβόμαστε να το πούμε και σας ξαναλέω. Είναι έτσι. Είναι... Ακούστε, ακούστε, ακούστε. Το πρώτο δεδομένο είναι η θέση μας που είναι ξεκάθαρη. Δηλαδή, με συγχωρείτε πολύ, ο Τσίπρας που λέει, παιδιά, ένα λεπτό, ρε παιδιά, λέει, δεν είναι παράλογο να υπάρχει όρος Μακεδονία, άμα... Ο κ. Τσίπρας, ο πρωθυπουργός της χώρας. Το είπε και στη συνάντηση. Λέει ο άνθρωπος... Και το λέει ως πατριωτικό μας κάτι. Μισό λεπτό. Λέει, παιδιά, άμα διασφαλίσουμε τα αλυτρωτικά, δεν είναι παράλογο να δεχτούμε τον όρο Μακεδονία με γεωγραφικό ή χωρικό. Θα διασφαλίσουμε τα αλυτρωτικά... Μου επιτρέπετε, επειδή στα ζητήματα των διεθνών σχέσεων θέλει δύο φορές προσοχή σε σχέση με τα υπόλοιπα, ξαναλέω, τα δεδομένα είναι τα εξής. Ναι. Πρώτον, η θέση μας είναι ξεκάθαρη, πολυτέλεια που δεν έχουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δεύτερον, η διαπραγμάτευση της κυβέρνησης βρίσκεται σε εξέλιξη. Ναι. Και όσο η διαπραγμάτευση της κυβέρνησης βρίσκεται σε εξέλιξη, καλά θα κάνουμε να περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα αυτής. Αυτό που πρέπει να γίνει, αυτό που πρέπει να γίνει ταυτόχρονα. Αυτή είναι η εθνική στάση από το 92. Την οποία δεν υπηρετεί, λέτε, η κυβέρνηση όμως. Κάνετε λάθος. Μην βάζετε στο στόμα μου λόγια που δεν έχω πει. Η κυβέρνηση βρίσκεται σε διαπραγμάτευση. Και όσο βρισκόμαστε σε διαπραγμάτευση. Μπορείτε να μας πείτε για ποιο πράγμα διαπραγματεύεται η κυβέρνηση. Γιατί εγώ έχω κατανοήσει με το φτωχό μου το μυαλό ότι διαπραγματεύεται σύνθετη ονομασία. Η κυβέρνηση διαπραγματεύεται την καλύτερη λύση για τα εθνικά συμφέροντα. Σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό ή χρονικό προσδιορισμό έναντι όλων. Εμείς είμαστε εν αναμονή με τη θέση μας εκπεφρασμένη ξεκάθαρα στον ελληνικό λαό. Mm. Ξαναλέω, πολυτέλεια που τα άλλα κόμματα δεν έχουν γιατί δεν λένε την άποψή τους. Γιατί προφανώς κρύβονται. Ωραία, λέτε όταν την έρθει σας, λοιπόν το αποτέλεσμα. Λοιπόν, εγώ και παίρνω όταν την έρθει λοιπόν σας και το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης. Η άποψή σας αυτή είναι ακριβώς κάθετα κόντρα στη θέση της κυβέρνησης αυτή την ώρα. Η κυβέρνηση λοιπόν βρίσκεται σε διαπραγμάτευση και μην επιμένετε. Γιατί όσο βρισκόμαστε σε διαπραγμάτευση. Και επειδή ακριβώς ο Υπουργός Εξωτερικών που διαπραγματεύεται το θέμα αυτό έχει δείξει με τις άριστες διπλωματικές του πρακτικές σε άλλα θέματα, καθόλου δεν παίζω, σε άλλα θέματα όπως το Κυπριακό, που το Πασόκ υποστήριζε το σχιζοφρενικό σχέδιο Ανάν και ο κύριος Μητσοτάκης και η κυρία Μπακογιάννη το ίδιο, ο κύριος Κοντζιάς έδειξε και στο Κυπριακό και στην Αλβανία με ζητήματα όπως αυτό. Κοιτάξτε, δεν κοροϊδεύουμε. Να σας ρωτήσω κάτι, κυρία Κλήτου. Κοροϊδεύουμε εμείς που λέμε τη θέση μας υπεύθυνα και ξεκάθαρα και δεν κοροϊδεύει ναι, η Νέα Δημοκρατία, δεν μας έχει ακόμα τι πιστεύει. Παρακάτω, γιατί φοβάται να πει αυτό που πιστεύει. Τη θέση σας. Το η παρακάτω, θέση σας είναι διαφορετική παρακάτω από είναι... τη στάση αυτής της κυβέρνησης και από τη διαπραγμάτευση που προτρέχεται που κάνει. Και είναι κακό άλλο, για τη διαπραγμάτευση. Αν μου λέτε, κύριε Καράμπελα, κάτι άλλο, ότι περιμένουμε οι να μην ευοδοθούν οι διαπραγματεύσεις, να πέσουν στο κενό. Και άρα εμείς θα κάνουμε τους μάγκες εκ του ασφαλούς. Με γεια σας, με χαρά σας. Σχέσεις και τα εθνικά αλλά θέματα δεν θέλουν υπεύθυνο διπλή προσοχή. Ναι, επειδή καλά, εμείς αποτελούμε μια υπεύθυνη κυβέρνηση και ο Υπουργός Άμυνας και ο Υπουργός Εξωτερικών ξέρουν να χειρίζονται τέτοιες καταστάσεις και ο Πρωθυπουργός και απεδείχθη και από το Κυπριακό και από άλλα ανάλογα θέματα και από την αναβάθμιση του ρόλου της χώρας για πρώτη φορά μετά από χρόνια και από, από τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η εξωτερική πολιτική χωρίς να υπάρχει υποχωρητικότητα του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, χωρίς να υπάρχει η αδράνεια του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά τα δείγματα που έχουμε δείξει μέχρι τώρα θα δούμε πώς θα φανούν και σε αυτό το ζήτημα. Περιμένουμε, αλλά μην προτρέχετε και αν θέλετε να προκαλέσετε κάποιον, νομίζω ότι καλό είναι να προκαλέσετε τη Νέα Δημοκρατία που φοβάται να μας πει αν θέλει το όνομα ή όχι. Γιατί το ΠΑΣΟΚ, όπως με τον κύριο Πάγκαλο και τον κύριο Παπανδρέου, έτσι και σήμερα θέλει να δώσει όλα μας τα εθνικά θέματα. Σας παρακαλώ, κύριε Παπανδρέου, θα συμπληρώσετε κάτι από αυτό? Δεν νομίζω ότι... Σας καλύπτει ο κύριος Καράμπελας, εσάς? Να σας πω πολύ καθαρά την άποψή μου. Το πατριωτικό μας καθήκον αυτή τη δύσκολη στιγμή είναι η Ελλάδα να συνεχίσει να είναι πυλώνα σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Ειδικά στα Βαλκάνια, με γνωστά τα ζητήματα τα οποία έχουν εγερθεί μέχρι τώρα, με γνωστό ότι έχουμε κάποια προβλήματα και με την Αλβανία, αλλά κυρίως το πρόβλημα με την Τουρκία. Μην ξεχνάμε
όλες εκείνες τις προκλήσεις τις οποίες συνεχίζει να κάνει η Τουρκική ηγεσία. Γιατί μου δεν είστε στο ίδιο μήκος κύματος, είναι προφανές εδώ υπάρχει θέμα. Ναι. Γι' αυτό σας λέω ότι πατριωτικό μας καθήκον είναι η συνεννόηση. Αν θα συγκυβερνάτε, αυτό αφορά εσάς στους δύο όταν τα αποφασίσετε πριν. Ωραία. Λέω όμως ότι είναι προφανές, ξεκάθαρο, κάθετο και οριζόντιο. Όπως υπάρχει σοβαρή όπως καθαρά κάνουν την τοποθέτηση. Ο κύριος Καμένος είπε ο άνθρωπος, ναι, παιδιά, εγώ δεν μπορώ να πάω δυστυχώς, θα είμαι σε άλλη χώρα στο συλλαλητήριο, αλλά θα πάνε τα στελέχη, η οικογένειά μου κτλ. Συγγνώμη κύριε Παυλού, δεν έχουμε πει από την πρώτη στιγμή έντιμα στους Έλληνες πολίτες ότι έχουμε τις διαφορές μας, αλλά συμφωνούμε στο ότι πρέπει να πέσει αυτό το κατεστημένο που κατέστρεψε τη χώρα. Αυτό το πολιτικό σύστημα της μεταπολίτευσης που μας έφερε εδώ που μας έφερε. Δεν ξέρουμε τις διαφορές μας, δεν τις ξέρουν οι πολίτες. Είμαστε ξεκάθαροι. Είναι εθνικό ζήτημα τώρα. Αν θα συνεχίσει να συγκυβερνάτε. Εθνικά ζητήματα πρέπει, οφείλουμε περισσότερο να είμαστε ξεκάθαροι. Επαναλαμβάνω ότι κάνετε, βλέπετε. Δεν δικαιούμαστε να έχουμε διαφωνίες. Στρέφετε το βλέμμα σας λάθος στην αντιπολίτευση που αρνείται και δεν θέλει να πει την άποψή της πρέπει να στραφείτε. Η αντιπολίτευση την κράξαμε πριν από λίγο. Τώρα λέμε το εξής, ότι έχετε κάθετη διαφωνία, άρα παρατά αυτά. Η έντιμη στάση μου. Τι μου λέτε όταν φτάνουμε στο διατάφτα. Να ολοκληρώσω λίγο. Παρακαλώ. Εσάς, κύριε Παπαδόπουλο. Παρακαλώ. Να ολοκληρώσω. Ελάτε, ναι, για να νομίζω ότι ο Καλανικόλας να πάω στον κύριο Καλιάνο. Νομίζω ότι το μεγάλο ζήτημα είναι να πάψει η Ελλάδα να αποτελεί οικονομικό προτεκτοράτο των δανειστών της. Αυτό είναι ο μεγάλος εθνικός στόχος και επειδή λέτε αν μπορούν να υπάρχουν διαφωνίες. Η συζήτηση Πρωθυπουργού με τον Αρχιεπίσκοπο, παρά τις διαφωνίες τους, έληξε με ένα πάρα πολύ καλό ανακοινωθέν και από, η πρώτη συνάντηση μεταξύ. Γιατί βγήκε και άλλο μετά. Άλλο. Όχι, κοιτάξτε λίγο. Βγήκε η πρώτη συνάντηση μετά. Των δυο τους. Ναι, τώρα το ότι η ελληνική εκκλησία μετά την συνεδρίαση που έκανε η Ιερά Σύνοδος καταλήγει να έχει την θέση που έχουν και οι ΑΝΕΛ. Κρατήστε το λίγο αυτό. Mm-hmm. Καταλήγει η ελληνική εκκλησία να έχει τη θέση που έχουν και οι ΑΝΕΛ. Ως κατάδια το περιγράφεται. Καταλήγει να έχει τη θέση που έχουν και οι ΑΝΕΛ. Καταλήγει να έχει τη θέση και ενός μεγάλου τμήματος της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Και εδώ θα είμαστε να το κουβεντιάσουμε και αυτό. Γιατί πάρα πολλούς συναδέλφους μου της Νέας Δημοκρατίας μου λένε την ίδια. Θέλετε να με ακούσετε λίγο. Ναι. Ναι. Ένα μεγάλο τμήμα της Νέας Δημοκρατίας που θα πάει στο συλλαλητήριο στην Αθήνα λέει ότι έχει την ίδια άποψη. Καμία ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό. Αυτή η θέση μπορεί να συζητηθεί με ήπιος τόνος. Δεν είναι ανάγκη να τρογόμαστε. Μπορούμε αυτό συζητήσετε μεταξύ σας, διότι ο ένας τον όχι άλλο λέει να είσαι προσεκτικός. Λίγο, ο κύριος Καμένος είπε ποιος σας είπε. Αφορά όλο το πολιτικό μας σύστημα. Να είμαι προσεκτικός. Ο κύριος Καμένος κατήγγειλε τον κύριο Παπαδημούλη για πολιτικό χαφιεδισμό στο θέμα της κυρίας Καϊλή. Ανταλλάχθηκαν πολύ βαριές εκφράσεις για συγκυβερνών κόμμα. Αυτό προσπαθούμε να διευνώσουμε. Για δείτε το μεταξύ σας τους τόνους. Το ακούσαμε, αλλά δεν μπορούμε να διευνώσουμε. Τρία πραγματάκια για να πέσουν λίγο οι τόνοι. Ούτε το συλλαλητήριο που έγινε στη Θεσσαλονίκη, ούτε το συλλαλητήριο που θα γίνει την Κυριακή, ούτε και την διένεξη που υπάρχει στους κόλπους της κυβέρνησης μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ, θα πρέπει να τα υποβαθμίζουμε, διότι υπό μία έννοια είναι και από πρώτης τάξης διπλωματικό όπλο στα χέρια της ελληνικής διπλωματίας για να διαπραγματευτούν αυτά που πρέπει να διαπραγματευτούν. Συνεπώς στην πολιτική και στην διπλωματία όλα χρειάζονται και καμιά φορά, αν θέλετε, και επιβάλλονται να γίνουν, αρκεί να μην χάσουμε την αίσθηση του μέτρου. Οι διοργανωτές των συλλαλητηρίων, πολλοί εξ αυτών, έχουν χάσει την αίσθηση του μέτρου και προέρχονται κυρίως από την ακροδεξιά, και αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ. Από εκεί και μετά, ο καμβάς πάνω στον οποίο επιχειρείται να λυθεί το πρόβλημα της ονοματοδοσίας της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, αλλά και το αλβανικό, γιατί μην υποβαθμίζετε και μην ξεχνάτε ότι επιχειρείται να κλείσει και το αλβανικό, και κυρίως ο αλβανικός αλυτρωτισμός στα βιβλία του Δημοτικού, που είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, το έθιξε πρώτος ο κ. Ζουράρης ως λόγος που έφυγε από την κυβέρνηση. Ο πραγματικός καμβάς που γίνεται αυτή η συζήτηση είναι διότι το success story, το διακύβευμα, ο στόχος του Πρωθυπουργού για την έξοδο, την πλήρη έξοδο από την Μνημονιακή Επιτροπή τον ερχόμενο Αύγουστο, προϋποθέτει η Ελλάδα να καταστεί επιτέλους
Ο νούμερο ένα κόμβος αυτή τη στιγμή οικονομικός, πολιτικός, διπλωματικός σταθερότητας. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κλείσουν κάποια ανοιχτά μέτωπα, ειδικά στο βόρειο, στα βόρεια σύνορα της χώρας. Είναι και αυτό θα πρέπει να το κρατήσουμε. Σταθερότητας, ακόμη και να μιλήσει. Για το ρεπορτάζ, εγώ να πω ότι αύριο ο κύριος Τσίπρας θα συναντηθεί στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Μπουτάρη και θα συναντηθεί και με τον Αρχιεπίσκοπο Σταυροπόλεως και Νεαπόλεως, τον κύριο Βαρνάβα. Μάλιστα. Είναι ένας άνθρωπος εκκλησίας, ο οποίος κράτησε πολύ ολοκληρώσω, συγγνώμη, ναι. Γιατί γίνεται πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα για αυτό το θέμα των πληστηριασμών. Επανέρχομαι. Σας λέω στοιχεία για να καταλάβετε πού βρισκόμαστε. 2008. Μπορείς να μην το βάλεις τώρα αυτό, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, μπορείς να μην το βάλεις, να το βάλουμε στο τέλος. Ναι, να το πούμε όμως, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Βεβαίως. Τα στοιχεία. Πάμε στις γραμμές για να επιστρέψουμε μετά στον κύριο Καλιάνο και στον κύριο Παλάτζα. Ελάτε. Ο κύριο Ζαχαριάκη, καλησπέρα σα. Καλησπέρα κύριε Παυρόπουλο, σε εσάς και σε όλο το πάδον. Επειδή δεν δέχομαι σε καμία περίπτωση να απολύεται η ιστορία της πατρίδος μου προκειμένου να δοθεί όνομα και υπόσταση σε ένα παρακείμενο κρατήδιο που είναι κράμα κατά τη γνώμη μου εθνοτήτων, προτείνω να τους δοθεί ένα όνομα που θα ικανοποιεί το αίτημά τους για να ονομάζονται και Μακεδόνες. Προτείνω από μέρος το όνομα, ας το σημειώσουν οι κύριοι και οι βουλευτές, Βαρντόνια, από τα αρχικά W-A-R που έχουν σχέση με το Βαρντάσκα και το Ντόνια που είναι η κατάληξη της λατινικής ονομασίας της Μακεδονίας, Μακεδόνια. Επομένως καταλήγουμε Βαρντόνια, το οποίο είναι και έβυχο και εν πάση περιπτώσει στα ελληνικά θα λέγεται Βαρδονία. Εγώ νομίζω υπάρχουν πάρα πολλές λύσεις που μπορούν να τις θέσουν και στο τραπέζι του κυρίου Νίμιτς και, εν πάση περιπτώσει, εκεί οι εκπρόσωποι των κομμάτων και στους αρχηγούς των κομμάτων τους. Και έτσι θα, γίνει, θα περάσει και τροποντινά η πρόταση των Θεσσαλονικαίων που λέει, παιδιά, να την πούμε ντεμέκ Μακεδονία. Να είστε καλά, κύριε Ζαχαριάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Επόμενη γραμμή, ο κύριος Υψηλάντης. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Στην συντομία, ξέρω μερικά πράγματα γιατί δεν υπάρχει πολλής χρόνος. Παρακαλώ. Τώρα, όσο στο πολιτικό κλίμα το εσωτερικό, βλέπουμε μια απαξίωση των πολιτικών. Mm-hmm. Το κλίμα δηλαδή είναι άσχημο και στα πάνελ ακόμα και θέλει προσοχή. Και άμα γίνουν δηλαδή σε εκλογές θα έχουμε μια μεγάλη αποχή από ό,τι φαίνεται. Τώρα, όσο στα διάφορα θέματα της Ελλάδας, βλέπουμε ότι δεν μας βοηθάνε και οι ξένοι, ούτε οι Ευρωπαίοι, ούτε οι Αμερικάνοι, το ΝΑΤΟ δηλαδή, και στο μεταναστευτικό και το, με την Τουρκία, δηλαδή και ο Νίμιτς. Τώρα ένα άλλο θέμα που έχουμε εμείς εδώ πέρα προσωπικό. Ο αδελφός μου, ανάπηρος, έχει 6 μήνες να πάρει αναπηρική σύνταξη γιατί να περάσει η επιτροπή και δεν του δίνουνε. Και τώρα του κόψανε και το ρεύμα γιατί δεν είχε να πληρώσει. Δηλαδή καταλάβατε το πώς γίνεται. Κόβουνε αναπηρικές συντάξεις, καθυστερούνε πολύ τις συντάξεις. Και δίνουν άλλα βοηθήματα. Ευχαριστώ, κύριε Υψηλάντη, σας ευχαριστώ πολύ. Επόμενη γραμμή, η κυρία Μπαξεβάνη, παρακαλώ. Ναι. Καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα κύριε Παυλόπουλε. Ελάτε. Σχετικά με το συλλαγητήριο της Κυριακής, ναι. Εκεί θα είναι, θα παρακαλώ όλων των ελληνικών λαών να δώσει ένα παρόν δυνατό. Δεν σας πήρα όμως για αυτόν τον λόγο. Παρακαλώ λίγο την ανοχή σας, θέλω τη συμβουλή σας ή οποιοδήποτε νομικού είναι εκεί, τη γνώμη των πολιτικών και τα λοιπά, αν αυτό είναι έγκυρο, είναι αληθινό ή όχι. Έχω μία πληροφορία από το pronews.gr. Σύμφωνα με την τελεσίδικη απόφαση σταθμός, η λέξη σταθμός εντός παρενθέσεως, 2343 κάθετος του 2016, ναι. Του Πρωτοδικείου Αθηνών που αποτελεί πλέον νομολογία του ελληνικού κράτους, ναι. Και που δίνει ράπισμα στις αυθαιρεσίες των τραπεζών, κανείς δανειολήπτης δεν χρωστάει τίποτα σε αυτές. Πιο συγκεκριμένα και με βάση το άρθρο 178 και 179 του αστικού κώδικα, όταν οι τράπεζες είναι οι υπεύθυνοι της οικονομικής αδυναμίας του δανειολήπτη, η δανειακή σύμβαση θεωρείται αδικοπραξία και διαγράφεται οριστικά. Mm-hmm. Μισό λεπτό παρακαλώ. Αν τώρα η τράπεζα συνεχίσει να απαιτεί την αποπληρωμή του υποτιθέμενου δανείου,
τότε διαπράττει και απάτη σύμφωνα με το άρθρο 386 του ποινικού κώδικα. Παράλληλα θεωρείται... Κυρία Μπαξεβάνη, όλο αυτό που λέτε προϋποθέτει ότι θα αποδείξει ότι η τράπεζα είναι υπεύθυνη για την οικονομική δυσπραγία ή αδυναμία του καθενός. Σας ευχαριστώ πολύ. Αναφέρει, κύριε Κυρία Μπαξεβάνη, δεν θέλω να συζητήσω επί ενός άρθρου, με συγχωρείτε πολύ. Ζητήστε τον κύριο Χαλικιώτη μετά την εκπομπή να σας πει γιατί ο άνθρωπος αυτή είναι η δουλειά του. Πάμε. Ο κύριος Χριστάκης, παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα σας, κύριε Παπαδόπουλε. Και καλησπέρα σε όλους εκεί στο πάνελ. Θα ήθελα να σας πω τρία γεγονότα. Ναι. Ένα, πριν δύο μέρες, ήμουνα σε ένα σούπερ μάρκετ μεγάλης αλυσίδας. Ναι. Και βέβαια μικρό σούπερ μάρκετ, αλλά η αλυσίδα είναι μεγάλη, ένα από τα δύο μεγαλύτερα από το σούπερ μάρκετ. Ναι, παρακαλώ. Ναι. Μπροστά μου ήταν ένας νεαρός με δύο μπεμπιλίνο μικρού παιδιού. Ναι. Λοιπόν, έφυγε ο μπροστινός του από του νου και πήρε το παιδί αυτό τα δύο μπεμπιλίνο και έτρεξε να φύγει γιατί δεν είχε λεφτά να τα αγοράσει. Ναι. Με δείτε σε τι κατάσταση μας έχουν φέρει. Το πιάνουν το παιδάκι, το φέρνουν στο σούπερ μάρκετ, το χτυπήσανε, επεμβαίνω εγώ και με χτυπήσαν και εμένα. Παρόλο που είπα εγώ ότι θα τα πληρώσω, με χτυπήσαν και εμένα. Και με χτύπησε ένας ο οποίος ζητιανεύει έξω από το σούπερ μάρκετ. Ένας μαύρος. Ένα αυτό. Δεύτερο, μας λέει ο κύριος Παπαδόπουλος ότι μετά τον Αύγουστο θα νομοθετήσουνε και θα... Τώρα, δεν κατάλαβα, κύριε Χριστάκη, ένα λεπτάκι, σας παρακαλώ. Ναι, ναι, λέτε ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος κρατούσε δύο πακέτα παιδικές πάντες. Δύο πακέτα παιδικίνο, ναι. Και ήρθε η σειρά του να πληρώσει. Και έτρεξε να, να φύγει γιατί δεν είχε το παιδί, δεν έκλειψε, δεν πήρε ποτό, δεν πήρε φαΐ, δεν πήρε σοκολάτα. Ναι, πήρε παιδικίνο για τα παιδιά του. Μάλιστα. Κακός. Τον προλάβανε, τον φέρανε. Τον προλάβανε, τον πιάσανε, τον βάλανε μες στο σούπερ μάρκετ, τον χτυπήσανε. Ναι. Επεμβαίνω εγώ, με χτυπήσανε, με σπρώξαν και εμένα. Παρόλο που είπα να τα πλήρωσω εγώ ρε παιδιά και να φύγει το παιδί. Ναι. Και καλέσανε μετά την αστυνομία και το πήρε. Και έτρεξε ένας ζητιάνος που ήταν απέξω. Θλιβερό είναι όμως. Ένας μαύρος. Να δείτε τι κατάσταση μας έχουν φέρει. Θέλω να πω στον κύριο Παπαδόπουλο. Γιατί μας κάνει ένα καινούριο αφήγημα, το αφήγημα της Θεσσαλονίκης. Σε ποια περιοχή έγινε, κύριε Χριστάκη, το περιστατικό? Φιλαδέλφεια. Στην? Φιλαδέλφεια. Φιλαδέλφεια. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Λέει, μα είπατε προηγουμένως, είπε ο κύριος Παπαδόπουλος, ότι μετά τον Αύγουστο, παιδιά, κάνει την υπομονή μετά τον Αύγουστο. Ποιον Αύγουστο? Με τον Αύγουστο θα έχουν πουλήσει όλα τα δάνεια οι τράπεζες. Ποιον Αύγουστο, μετά τον Αύγουστο θα έχουν πουλήσει όλα τα δάνεια. Ποιον Αύγουστο θα κάνουν, θα περιμένουμε. Και είναι μια τράπεζα η οποία κάνει σε καταναλωτικά μεγάλες εκπτώσεις, μπορώ να σας πω μέχρι και το ζητάει από το δανειολήπτη το 10%. Γιατί δεν το κάνουν όλες τις τράπεζες αυτό. Το ελάχιστο στα καταναλωτικά. Ευχαριστώ, κύριε Χριστάκη. Καλό βράδυ. Επόμενη γραμμή. Ναι. Γκοτσούλιας, ο κύριος Γκοτσούλιας από το Εγάλιο. Καλησπέρα σας. Μάλιστα. Καλησπέρα, κύριε Παυλόπουλε. Ελάτε. Ήθελα δύο παρατηρήσεις να κάνω. Εμείς, σαν Έλληνες, δεν μπορούμε να αλλάξουμε το Σύνταγμα και να διεκδικούμε όλη τη Μακεδονία σαν καταπατημένοι από τους Σλάβους. Γιατί εμείς δεν θα πρέπει να διεκδικήσουμε? Να απαντήσουμε και εμείς αλυτρωτικά, λέμε. Αλυτρωτικά. Στον αλυτρωτισμό τους. Είναι μια σκέψη. Και δεύτερον, σχετικά με τους Τούρκους, τώρα που διεκδικούν μειονότητες στις Θράκες και το ένα και το άλλο, οι δικές μας μειονότητες δεν θα πρέπει εμείς να τις διεκδικήσουμε και να τις, να τις προβάλλουμε? Έχουν ξελακιάσει. Να πούμε πού είναι η Τραπεζούντα, πού είναι η Σμύρνη, πού είναι ο Πόντος, πού είναι η Μισή Κωνσταντινούπολη, πού είναι. Δηλαδή. Γιατί κάθε φορά θα πρέπει εμείς να υποχωρούμε? Ευχαριστώ, κύριε Κοσούλια. Ο κύριος Σκάρος, παρακαλώ. Ναι, γεια σας, κύριε Παπαδόπουλε. Γεια σας. Κοίταξε, είμαι φαν της εκπομπής σας. Να είστε καλά. Θέλω ένα πράγμα. Ναι. Η κυρία Κλήτου σήμερα, μ' ακούτε? Ναι, ναι. Η κυρία Κλήτου σήμερα είπε ό,τι λέει η ψυχή και η καρδιά του ελληνικού λαού.
Λεβεντόπεδος εσείς της ΑΝΕΛ. Λέτε μέσα ότι εγώ δεν ψηφίζω όνομα Μακεδονία, ναι, και από πίσω πάνω στο καμένο θα υπογράψει σαν υπουργός. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Σαν νέος. Και δεύτερε, θέλω να πω στο γιατρό. Γιατρέ, έχω πολύ σέβα σε σένα, σαν άτομο. Κοίταξε, να σου πω κάτι. 37% του Σκοτίων είναι Αλβανοί. Και το 63% του εδάφου είναι ξανά αλβανικό. Από πού και σπου Μακεδόνες. Τι πάτε να κάνετε. Μα δεν είναι Μακεδόνες. Κοίταξε, σου μιλάω σαν αδερφό. Συμφωνώ. Μιλάω έτσι με πτυχή. Δεν είναι Μακεδόνες. Δεν υπάρχει Μακεδονικό έθνος. Μην δίνετε το όνομα Μακεδονία. Κάνετε έγκλημα. Είναι ντροπή. Κάνετε έγκλημα. Ναι. Αν του πούμε άλλο Μακεδονία, πώς θα συστήνονται. Βορειομακεδόνες. Ωραία. Βορειοκορεάτες δεν έχουμε, κύριε Παπαδόπουλο. Κύριε Σκάρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λίγο. Κύριε Σκάρα, να είστε καλά. Ναι. Καλό βράδυ, πάμε. Διάλειμμα γρήγορα για να πάμε στον κύριο Καλιάνο και τον κύριο Παλάτζη. Ορίστε, κύριε Καλιάνε, παρακαλώ πολύ. Για πείτε μας εσείς τώρα. Από πού να ξεκινήσουμε, κύριε Παυλόπουλο, για πού να τελειώσουμε. Από το εθνικό θέμα, αυτό που πήγατε στο Μαξίμου και είπατε, παιδιά, να μην έχει ήχο. Ρωτήθηκα, καταρχάς δεν ξέρω αν έχει συμβεί αυτό. Εν πάση περιπτώσει, όπως και να έχει, κύριε Παυλόπουλε. Τώρα τι λέτε εδώ, εγώ, ο κόσμος πρέπει να ενημερωθεί για τη στάση της Νέας Δημοκρατίας και ποια είναι η άποψη της Νέας Δημοκρατίας. Ξεκινώ λοιπόν και λέω. Η άποψη της Νέας Δημοκρατίας είναι η εξής. Καταρχάς, θα ενημέρωνε η Νέα Δημοκρατία όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Όπως έγινε το 2008, όταν πρωθυπουργός ήταν ο κύριος Καραμαλής, όταν υπουργός Εθνικής Αμήνης ήταν ο κύριος Μεμαράκης και όταν υπουργός Εξωτερικών ήταν η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Ενημέρωσε όλα τα πολιτικά κόμματα για το τι ακριβώς πάει να συμβεί και τι ακριβώς γίνεται με τις διαπραγματεύσεις. Δεύτερον, ήταν τότε ενημέρωση, κύριε Καλιάνη. Ενημερώθηκαν. Ποια ήταν τότε. Η θέση, θα σας πω, αυτό που πάει να βελτιώσει. Ξέρουμε, απλά σας αυτό, που θέλει, αυτό που θέλει η Νέα Δημοκρατία. Αυτό που θέλει, θα σας πω. Αυτό που θέλει η Νέα Δημοκρατία είναι να θεωρήσουμε ως κεκτημένο την απόφαση. Αυτό που θέλει. Ναι, όμως υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Ότι τότε η συγκυρία ήταν πιο δύσκολη. Ενώ γιατί τώρα είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Ένας βασικός λόγος για τον οποίο σας λέω αυτά που σας λέω είναι ότι αυτή τη στιγμή ο κύριος Ζάεφ, ο πρωθυπουργός των Σκοπίων, είναι πολύ μετριοπαθής άνθρωπος. Ναι. Φαίνεται ένας άνθρωπος ο οποίος επιδέχεται το διάλογο, του αρέσει να θέσουμε τα επιχειρήματά μας. Λέει ότι δεν έχω αλλητρωτικές τάσεις απέναντι στην Ελλάδα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι άλλη κατάσταση που βίωσε και αντιμετώπισε ο κύριος Καραμαλής εκείνη την εποχή και άλλη κατάσταση την οποία βιώνει και αντιμετωπίζει τώρα με τις διαπραγματεύσεις. Αυτό λέτε ότι είναι η διαφορά από τότε μέχρι σήμερα. Είναι μια σημαντική συγκυρία όμως. Γιατί με τα Σκόπια. Έχει και άλλη μια διαφορά, κύριε Καλιάνε. Ορίστε, κύριε Παπαδόπουλο. Ότι τότε ακόμη δεν ήμασταν επισήμως οι Ευρωπαίοι επέτες. Να, καλά αυτό. Τώρα είμαστε έτσι. Μεσολάβησε και κρίση. Και αυτό είναι ένας παράγοντας, πρέπει να το σταθμίσουμε. Είναι λοιπόν δύο. Είπατε εσείς και έναν δεύτερο. Εγώ έθεσα το πιο σημαντικό, κατ' εμέ. Εν πάση περιπτώσει, είναι διαφορετική συγκυρία σχέση. Σήμερα τι λέτε μας, λέτε μας. Εγώ λέω το πρώτο. Εδώ λέει ο κύριος Καρανικόλας ότι παιδιά δεν έχετε καμία διαφορά στη θέση από αυτή τη κυβέρνηση. Σας είπα ότι η διαφορά είναι. Και αν θέλετε, συγγνώμη, σας διακόπτω και αν θέλετε να το πω και καλύτερα, η κυβέρνηση ήρθε στη δική σας θέση. Αν και η θέση του ΣΥΡΙΖΑ πάγια ήταν. Η κυβέρνηση εδώ συμφωνώ μαζί σας και με την κυρία Κλήτου. Η κυβέρνηση ήρθε προς την Αγία Δέα Δημοκρατία σε ό,τι αφορά τις αλλητρωτικές διαθέσεις. Το είπε η κυβέρνηση ότι υιοθέτησε την άποψη Καραμαλή. Αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ θετικό. Θέλει λοιπόν αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία να θεωρήσουμε ως κεκτημένο την απόφαση, παύλα πρόταση, παύλα διαπραγμάτευση, όπως θέλετε πείτε το, που είχε λάβει η χώρα εκείνη την εποχή, το 2008 στο Βουκουρέστι, όπου μιλούσαμε περί σύνθετης ονομασίας με τον όρο Μακεδονία με γεωγραφικό προσδιορισμό. Αν είναι δυνατόν, προφανώς σε όλους τους Έλληνες πολίτες θα άρεσε να μην υπάρχει λέξη Μακεδονία μέσα. Προφανώς. Δεν το συζητάμε αυτό. Προφανώς. Δηλαδή, μην συζητάμε τα αυτονόητα. Είναι αυτονόητο αυτό. Άρα η Νέα Δημοκρατία πλέον είναι υπέρ του όρου Μακεδονία. Όχι. Η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή είναι υπέρ του γεγονότος να ζητήσουμε, να κρατήσουμε ως δεδομένο την απόφαση του Βουκουρεστίου και να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε τη συγκεκριμένη απόφαση η οποία έχει πάρθει, είχε συζητηθεί εν πάση περιπτώσει το 2008. Το έναντι όλων, προς την κατεύθυνση του έναντι όλων. Προφανώς, καταρχάς δεν μιλάμε. Ή στη σαλαμοποίηση. Δεν μιλάμε για σαλαμοποίηση. Δεν μιλάμε για σαλαμοποίηση γιατί είναι επικίνδυνη για τα εθνικά συμφέροντα της χώρας μας. Δεν μιλάμε για σαλαμοποίηση, μιλάμε για ένα πακέτο τριών πραγμάτων συγκεκριμένων. Ακούστε με, κύριε Παπαδόπουλο, μα πρέπει να καταλάβουν γιατί ερωτήθηκα πριν. Σας ρωτάει τρεις φορές ο κύριος Χατζηνικόλας, σας λέει παιδιά, ποια είναι η διαφορά σας από την επίσημη θέση. Σας είπα ότι
του ΣΥΡΙΖΑ ή τη κυβέρνηση. Του ΣΥΡΙΖΑ. Οι ΑΝΕΛ έχουν, λένε άλλο πράγμα. Λένε είχαμε... παιδιά, ο όρο Μακεδονία δεν ψηφίζουν. Ακούστε. Καλά το λέτε. Δεν είναι του ΣΥΡΙΖΑ. Ωραία, μπορώ να απαντήσω. Ναι. Δεν μ' αρέσει να αφήνω ερωτήματα. Ποια είναι η διαφορά σα. Πείτε μα τη διαφορά, την ειδοποιώ. Τη συγκεκριμένη διαφορά. Πείτε μα ότι οι ΣΥΡΙΖΑΙ λένε παιδιά. Ακούστε με λίγο. Σύνθετη ονομασία. Το είπε ο κύριο Τσίπρα σε κάνει διαδήλωση του Σαββατοπύριακου. Ο κύριο Μητσοτάκη. Ο κύριο Τσίπρα μίλησε για σύνθετη ονομασία. Με χρονικό ή γεωγραφικό προσδιορισμό και καμία έναντι όλων και καμία αλυτρωτική αξίωση. Συνεχίζω το μπαλάκι από σένα, θέση που δεν διαφέρει σε τίποτα από τη θέση της κυρίας Μπακογιάννη, από τη θέση του κύριου Καραμαλή και από τη θέση... Ναι, και φυσικά και από τη θέση του, του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Όταν... Αν αυτή τη στιγμή ήταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός των Σκοπίων, αν ήταν οι ίδιες συγκυρίες για την Ευρώπη και τη χώρα μας γενικότερα, ειδικότερα, τότε δεν θα είχαμε καμία διαφορά στις δύο θέσεις. Όμως σας εξήγησα προηγουμένως ότι η συγκυρία είναι διαφορετική αυτή τη στιγμή. Και εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή, σε καμία περίπτωση η Νέα Δημοκρατία δεν θα ήθελε να ξεκινήσουμε πρώτα με προφορικές συζητήσεις προφορικού χαρακτήρα περί αλυτρωτικών διαθέσεων της γείτονος χώρας. Ούτως ώστε να πούμε εμείς από εκεί και πέρα θα σας δώσουμε μια σύνθετη ονομασία. Ναι, αλλά εγώ δεν καταλαβαίνω είναι, κάτι, κύριε Καλιάδη. Πρέπει να υπάρξουν τρία πράγματα. Να σας το πω μόνο, μπορώ να απαντήσω. Το σεβασμό. Ναι. Δεν καταλαβαίνω όταν λέτε παιδιά σύνθετη ονομασία, εργά όμνες. Τρία πράγματα. Ναι. Όχι αλυτρωτισμός. Ένα λεπτό σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τα είπατε, κύριε Παπαδόπουλο. Πώς γίνεται να λέτε, πάτε στο συλλαλητήριο όποιος θέλει, όταν το συλλαλητήριο θα φωνάξει όχι στον όρο Μακεδονία. Πώς γίνεται δηλαδή και τα δύο, ρε παιδιά. Και μάλιστα πάνε και να αλλάξουν τη φύση του συλλαλητήριου, κύριε Παπαδόπουλο, λέγοντας ότι το συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη και αν είναι δυνατόν ήταν ένα αντικυβερνητικό. Πάνε να το περάσουν και να το κλείσουν στο κομματικό του κλειστό πλαίσιο. Ενώ το συλλαλητήριο ήταν και θα είναι μια γνήσια έκφραση των Ελλήνων πολιτών που θέλουν να εκφραστούν. Μία άποψη, μία θέλουν να πούν αυτό που πιστεύουν οι Έλληνες πολίτες και αυτό που πιστεύουν εγώ σας άκουσα. Κύριε Καράπελα, δεν είναι το Woodstock. Ακούστε με λίγο. Ακριβώς αυτό. Το συλλαλητήριο να εκφράσετε πολιτική θέση άνθρωποι για το θέμα των Σκοπίων. Των Ελλήνων χωρίς κόμματα. Και η θέση όχι στον όρο Μακεδονία είναι θέση η οποία απαντά και στον ΣΥΡΙΖΑ, σε αυτό που λέει, σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό και χρονικό προσδιορισμό. Και στη Νέα Δημοκρατία, και στη Δημοκρατική Συμπαράταξη, και στο ποτάμι, και σε όποιον άλλον λέει... Κύριε Καραμπέλα, περάστε εσείς. Έτσι, εκφράζονται διαπραγματεύσεις χωρίς κόμματα, αλλά όχι στα πλαίσια που θέλει. Παρακαλώ, κύριε Καραμπέλα, να τελειώσω. Το 1992, να σας θυμίσω, όταν έγινε το μεγάλο συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης, έκτοτε δεν έχει ξαναγίνει τόσο μεγάλη σύναξη. Νομίζω ότι το δεύτερο συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης ήταν το μεγαλύτερο... Περίμενε και την Κυριακή. Ο κύριος... Καλά, εντάξει. Θα πιστεύω ότι θα έχει κόσμο. Αλλά ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος διαπραγματευόταν με τα γνωστά προβλήματα στο εσωτερικό της κυβέρνησής του, φεύγοντας για να πάει να διαπραγματευτεί σε μία από τις ατελείωτες περιφορές που έκανε εκείνη την περίοδο, είχε πει ότι εκλαμβάνει αυτό το φοβερό συλλαλητήριο που ουσιαστικά διαδήλωνε κατά της δικής του εκπεφρασμένης πολιτικής βούλησης ως κυβερνώντος, είναι μια πολύ ισχυρή διαπραγματευτική δυνατότητα. Πρέπει να αξιοποιήσει καλά η κυβέρνηση διαπραγματευόμενη στο εξωτερικό. Άρα, μην προσπαθείτε να δώσετε με μια αίσθηση σχιζοφρένειας στην επιλογή να απελευθερωθεί ο κόσμος. Ο κόσμος το έχουν δείξει και οι δημοσκοπήσεις ότι σε ποσοστό περισσότερο του 68% δεν ανέχεται να ακούσει για να αποδοθεί το θέμα. Κύριε Παπαδόπουλε, άρα μην κοπιούμε αυτό το σκέλος. Εγώ σας το περίεργο εξηγήστε. Ως πολιτικό παράδειγμα. Ένα λεπτό, ρε παιδιά, σας παρακαλώ, έχουμε 10 λεπτά εκπομπής. Το περίεργο σας μας το λέτε. Ποιο περίεργο, κύριε Παπαδόπουλε. Και σύνθετη ονομασία και συλλαλητήριο δεν πάει. Δεν βλέπω κάποιο περίεργο σας. Το βλέπω εγώ, να σας το πω. Και σύνθετη ονομασία και συλλαλητήριο δεν πάει. Επειδή η συγκυρία αυτή τη στιγμή είναι πιο ευνοϊκή ζεστή. Θα πήγαινε αν κυβερνούσατε. Άμα δεν με αφήσετε. Θα λέγατε, παιδιά, βγείτε να δω τι θα κάνω αυτό που θα μου πείτε. Η Νέα Δημοκρατία. Τώρα όμως που δεν κυβερνάτε. Τι πάει να πει και σύνθετη ονομασία και συλλαλητήριο. Ωραία. Η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή πιστεύει ότι μπορούμε να πιέσουμε και να πάρουμε κάτι καλύτερο. Ας κρατήσουμε σαν βάση το κεκτημένο του Βουκουρεστίου του 2008. Μπορούμε να πάρουμε όμως κάτι καλύτερο. Διότι ο Πρωθυπουργός των Σκοπίων είναι άνθρωπος. Κεκτημένος εισαγωγικά ή εντός ή εκτός εισαγωγικών. Διότι ο κύριος Ζάιφ αυτή τη στιγμή παρουσιάζεται άνθρωπος ο οποίος επιδέχεται
τις συγκεκριμένες διαδικασίες του διαλόγου. Έχω εντάξει, αλλά δεν έχουμε τον χρόνο τη συζήτηση. Θέλω λοιπόν να πω. Περιμένετε. Θέλω, ακούστε με λίγο. Δεν ξέρω, αυτό είναι κάτι το οποίο θα μπορούσατε. Αν ήμουν εγώ υπουργό. Αν κυβερνούσα εγώ τη χώρα, έχω να σα πω 15 ονόματα. Κύριε Καλιάνη, δεν τη διαθέτει. Θα σα πω. Πάντω ο κύριο Γεωργιάδη μιλάει για όρο που δεν έχει το Μακεδονία. Ε, βέβαια. Τον ακούω. Ο Γεωργιάδη και εδώ. Εγώ σα είπα πριν. Ήμασταν μαζί σε τηλεοπτική εκπομπή. Είπε ο άνθρωπο. Όχι, Μακεδονία. Και είπε και κάτι άλλο ο κύριο Μητσοτάκη. Τώρα το έχετε αλλάξει. Όχι λύση τώρα, είπε. Λύση σε άλλη στιγμή. Mm. Δεν το, αυτό δεν είναι. Ο κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη λέει ότι από το να μπούμε στη διαδικασία αυτή τη στιγμή ω χώρα να έχουμε μια λύση η οποία θα προβληματίσει του Έλληνε πολίτε και θα χτυπήσει στην καρδιά του έθνου μα αρνητικά. Προτιμότερο είναι να μην πάμε στη λύση που θέλει ο κύριος. Προτιμότερο είναι να μην πάμε 6 χρόνια και ξέρετε τι κερδίσαμε. Θα το λένε Μακεδονία. Αλλά από εμάς θα περάσει για να μπει στο ΝΑΤΟ. Δεν περνάει. Δεν σημαίνει τίποτα και 250 να του πει. Σε όλα τα παγκόσμια συνέδρια δυστυχώς Μακεδονία μας έχει δυνατό του λέει. Κύριε Παυλόπουλος, παρακαλώ. Εγώ δεν διέκοψα κανέναν. Νομίζω αυτό το. Ναι, αλλά ολοκληρώστε. Επαναλαμβάνετε 10 δεν μπορώ. Γιατί πλατιάζετε, καταλάβατε και θα ξεκινήσετε. Αυτό που λέμε εμεί. Είναι ναι. Ότι πρέπει να ξεκινήσει η διαπραγμάτευση πρώτα από τα ζητήματα του αλυτρωτισμού, να μην προχωρήσει όμως ναι. Το επόμενο στάδιο. Το είπε, αν δεν αλλάξει το Σύνταγμα, ναι. Αν ναι. Δεν έχουμε. Δεν προλαβαίνει να αλλάξει το Σύνταγμα, κύριε. Δεν μπορεί να αλλάξει το Σύνταγμα, κύριε. Δεν αλλάζει το Σύνταγμα, δεν διαθέτει την πλειοψηφία, κύριε. Πρέπει να έχουμε όμως. Έχει 62% δεν χρειάζεται με την ενδιάμεση έχουμε σαφή δείγματα ότι δεν θα έχουμε αλυτρωτικές συμπεριφορές από τη γείτονα χώρα. Και λέω. Δεν μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο στάδιο αν δεν έχουμε συγκεκριμένες αποφάσεις γι' αυτό. Ο κύριος Τσίπρας, να τελειώσω. Ναι, αλλά κύριε Χαλιάνα, τελειώσω. Θα τελειώσει η εκπομπή. Ο κύριος Τσίπρας βγήκε μπροστά στη συνέντευξη του τύπου με τον Πρωθυπουργό των Σκοπίων και λέει: θα σας δώσουμε τη σύνθετη ονομασία αρκεί εσείς να αλλάξετε 2-3 αεροδρόμια. Δεν το είπε. Τι λέτε, κύριε Καλάνη. Δεν το είπε. Έτσι το αλλοιώνεται. Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν. Είπε ο Ζάεφ ότι θα αλλάξει και εμείς χαρήκαμε. Αυτό να το δεχθώ, δεν είπε ο κύριος Τσίπρας θα δώσει σύνθετη ονομασία και μάλιστα ούτε καν με γεωγραφικό προσδιορισμό. Σύνθετη ονομασία. Με όλα τα αλυτρωτικά. Έτσι κάνουμε και με τα χιονιά και μετά δεν έρχεται. Έτσι κάνουμε διαπραγματεύσεις προφορικά στην δύο κάμερες. Κύριε Παλάτζα, παρακαλώ. Να πούμε και εμείς λίγο. Λοιπόν, ο κύριος Ζάεφ μπορεί να είναι ένας μετριοπαθής πολιτικός. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι πατριώτης από την πλευρά των Σκοπίων. Και θα κοιτάξει το συμφέρον της χώρας του. Αυτό το ίδιο ισχύει και για τον κύριο Τσίπρα και για όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, θέλω να πιστεύω, και όλα τα πολιτικά κόμματα έχουν μια πατριωτική στάση και μια πατριωτική προσέγγιση πάνω στο θέμα. Η οποία τη χάνει να είναι και διαφορετική, γιατί πρέπει να βγούμε και στον ελληνικό λαό να τον ενημερώσουμε ότι σήμερα ή θα βρούμε άμεσα και γρήγορα μια λύση, γιατί όσο παρατείνεται αυτό το θέμα, τόσο παγιώνεται ο όρος Μακεδονία. Δηλαδή, αυτοί που φωνάζουν όχι Μακεδονία, επί της ουσίας συμβάλλουν στο να παγιωθεί και να παραμείνει για πάντα Μακεδονία. Λοιπόν, αυτό είναι το μεγαλύτερο ψέμα που επικρατεί. Εμείς δεν χαρακτηρίζω ούτε αυτά που είπατε, ούτε εσάς, οπότε δεν όχι, θέλω σαν, να... Όχι, δεν χαρακτηρίζω σας. Λέω απλώς ναι, ότι είναι ένα μεγάλο ψέμα. Συνεχίζω λοιπόν και λέω. Αυτή τη στιγμή. Για τον κύριο Παπαδόπουλο το είπε που χαμογέλαγε, γιατί τώρα αυτό που είπατε συμφωνώ. Εγώ συμφωνώ μαζί του. Μα το είπα, αλλά σας λέγεται ψέμα. Το εθνικό. Ψέμα είπα εγώ. Ναι. Όχι, ο κύριος Καλάμπρας, δείτε σας. Το εθνικό και πατριωτικό καθήκον είναι να βρούμε μία λύση που θα μας φέρει λίγο καλύτερα από αυτό που βρισκόμαστε σήμερα. Άρα... Σκεφτείτε λίγο τι έχουμε σήμερα. Έχουμε το ΦΥΡΟΜ, δηλαδή έχουμε μία σύνθετη ονομασία που περιλαμβάνει τον όρο Μακεδονία. Έχουμε 140 χώρες σε όλο τον πλανήτη. Να έχουν αναγνωρίσει με τον όρο Μακεδονία και αν δεν το λύσουμε και φανούμε και εμείς υπέτη, θα δούμε και κάποιο άλλο κύμα να προσπαθεί προς τα εκεί. Και έχουμε και ένα κράτος που αντί να είμαστε φιλικά διακείμενοι και να πάμε εκεί και να έχουμε τις επενδύσεις μας, να έχουμε την καλή γειτονία κτλ., κινδυνεύει να διαλυθεί και να διαμοιραστεί ανάμεσα στη Μεγάλη Αλβανία και στη Μεγάλη Βουλγαρία. Να κάτσουμε λοιπόν να τα ζυγίσουμε όλα αυτά και να δούμε ποιοι είναι πατριώτες και ποιοι λοιπόν, δεν είναι. Άρα λοιπόν, εμείς λοιπόν μαζί με την κυβέρνηση για να πω, η κυρία Γεννηματάκη, η θέση μας είναι πολύ συγκεκριμένη. Δεν υπάρχει μακεδονικό έθνος, δεν υπάρχει μακεδονική γλώσσα, γιατί εκεί
Μα δεν λέει κανείς ότι υπάρχει μεγάλη πρόκληση. Εκεί χτίζεται ο αληθινός κόσμος. Ναι, ο Τσίπρας λέω, δεν λέει εκεί ότι υπάρχει, δέχομαι παιδιά ότι υπάρχει. Όχι, μα δεν είπαμε εμείς. Άρα θα, να φτάσουμε κάπου, λέω. Θα στηρίξετε τη λύση. Θα το στηρίξετε, λέω. Εμείς όλα τα στελέχη μας και η κυρία Γεννηματά και η θέση μας είναι πολύ συγκεκριμένη. Εάν η λύση είναι επωφελής για τη χώρα, θα τη στηρίξουμε. Ωραία, βγήκαν οι ψήφοι. Δεν είναι θέμα ψήφων. Βγήκαν 146. Δεν μπορεί, κοιτάξτε κύριε Παυλόπουλε, σε τόσο σοβαρά θέματα, γιατί εγώ θα αντιστρέψω λίγο την κατάσταση. Αν ο κύριος Καμένος πιστεύει ότι το μακεδονικό σκοπιανό είναι ένα τόσο σοβαρό θέμα και δεν θέλει η κυβέρνηση να το λύσει με τον τρόπο που θα το λύσει ο κύριος Τσίπρας, έχει δυνατότητα να ρίξει την κυβέρνηση. Όλα τα άλλα είναι ψευτομαγκές του κυρίου Καμένου. Δηλαδή, άμα δεν θες. Αν δεν θες. Αν δεν θες η κυβέρνηση να λύσει το θέμα. Το να λέμε αυτό που πιστεύουμε είναι ψευτομαγκιά. Η κυβέρνηση δεν πέφτει. Θα δοθεί διερευνητική εντολή. Το να λέμε. Αλλά αποσύρει την εμπιστοσύνη σου. Αποσύρει την εμπιστοσύνη σου στην κυβέρνηση. Αν για σένα είναι σοβαρό το θέμα. Εάν λες, εντάξει, εγώ τα βρίσκω στα υπόλοιπα. Έχω και την καρέκλα του Υπουργού και τις τέσσερις φυγούς. Έχουμε λύσει διαπραγμάτευση. Ας πάει και ο Σκοπιανός στην άκρη. Έχουμε αποτέλεσμα. Ποιο στην άκρη. Okay. Έχουμε αποτέλεσμα. Έτσι. Έχουμε μια διαπραγμάτευση σε εξέλιξη. Τι είναι αυτά που λέτε. Χαίρομαι που ο κύριος Καμένος σήμερα για άλλη μια φορά δεν παρετεί. Γιατί το λέτε συνέχεια αυτή τη διαπραγμάτευση. Σας ενοχλεί το ότι λέμε τη γνώμη μας. Εμάς μας ενοχλεί. Κοιτάξτε προσωπικά. Μαυρίτες και Ελσίνκοι. Εμάς προσωπικά. Εμάς προσωπικά μας ενοχλεί. Ακούστε λίγο. Ακούστε λίγο κύριε Καμένος. Δεν σας διέκοψα, μπορώ να ακουστώ. Ναι, αλλά δεν μπορείτε να μιλάτε για αυτό. Εμάς προσωπικά μας ενοχλεί η αισθητική και ο τρόπος που ο κύριος Καμένος προσεγγίζει τα ζητήματα. Γιατί όλα. Προτιμάτε ήμια η πολιτική και του παρουσία. Η πολιτική του παρουσία. Ένας αρχηγός που παρετήθηκε 7 φορές μέχρι τώρα. Ενώ ο Καμένος που πέταξε ο Στεφάνα τα 6 χιλιόμετρα μακριά στα Ήμια είναι μάγκα. Η αισθητική του Καμένου είναι μάγκα. Είναι μάγκα ο Καμένος. Να προσέχει. Να φοράει τα τζάκετ όμως τα αντιαεροπορικά είναι ωραία. Κύριε Καμένο, κλείστε τα πάντα. Δεν ξέρω να τελειώσω. Δεν ξέρω τι τουρκικά πλοία είναι μάγκα. Σε παρακαλώ. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Έλα τώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Έλα σε παρακαλώ. Ο κύριο ΣΥΡΙΖΑ. Να κλείσω και δεν παρακαλώ. Κύριε Καμένο και κύριε Καράπελα, φωνάζετε. Αυτά σα έμαθα. Πέρατα στο φανάρι. Δεν σα αρέσει την Ακρόπολη. Όταν πήγαινε ο υπουργό άμυνα με ελικόπτερο, λέγατε γιατί δεν πάει με πλοίο. Όταν πήγε με πλοίο, άρχισατε να ειρωνεύετε. Σα παρακαλώ με τη σειρά. Δεν πρέπει να πηγαίνουμε. Η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ είναι ο κύριος Καράβαλος. Παρακαλώ. Δεν θέλει να μιλήσουμε. Αυτά είμαστε στην ακροδεξιά. Έτσι μιλάει. Λοιπόν, κύριε Παλάτζα. Οι εξτρεμιστές νεοφιλελεύθεροι να μας αποκαλούν ακροδεξιούς. Εμείς είμαστε ένα δημοκρατικό πατριωτικό κίνημα. Εμείς λοιπόν λέμε ότι ο κύριος Τσίπρας το μεγαλύτερο λάθος που έκανε και έχει φέρει την κατάσταση σε αυτό το τέλμα αυτή τη στιγμή, γιατί σκεφτείτε ότι πόσο δύσκολο έχει γίνει και για τη χώρα μας, να πάμε να δώσουμε μία λύση τώρα, είναι ότι δεν υπολόγισε με πόση ευκολία θα το στρίψει ο κύριος Μητσοτάκης προς τα δεξιά και θα πάει να μαζέψει τους δεξιούς, τους φίλους που είναι τα δεξιά του και την πατριωτοκαπηλεία. Γιατί αυτό έκανε ο κύριος Μητσοτάκης. Σου λέει, δεν βγαίνει που δεν βγαίνει, πάω εκεί να... Ένα 10-15% εκεί που παίζει ο Καμένος, η Χρυσή Αυγή, ο Φράγκος Φραγκούλης και όλοι αυτοί, πάω να πέσω από πάνω του. Θα στείλω και τον Άδωνη. Θα στείλω και τον Άδωνη και αυτού. Μην μας χαρακτηρίζετε. Εμείς υπερασπιζόμαστε τις αρχές και τις αξίες. Αυτό που δεν υπολόγισε ο Τσίπρας είναι ότι ο Μητσοτάκης τόσο εύκολα θα λαϊκίσει και θα πάει να κάνει μια τέτοια στροφή. Αντιδράσατε εσείς. Όταν μας συνδέει και μας λέει ακροδεξιούς, ενώ δηλαδή. Εμείς πιστεύουμε στις αρχές και τις αξίες του ελληνισμού και οι αρχές και οι αξίες του ελληνισμού δεν έχουν καμία σχέση με τα ακροδεξιά στοιχεία. Ήταν νεοφιλελεύθερα ακροδεξιά στοιχεία του ΠΑΣΟΚ. Απορώ με το ΣΥΡΙΖΑ που οι αρχές και οι αξίες του ελληνισμού πιστεύουν και στη δημοκρατία και δεν έχουν σχέση με την εξτρεμιστική νεοφιλελεύθερη πτέρυγα που αποτελεί το ΠΑΣΟΚ. Νεοφιλελεύθεροι είστε εσείς που καταργείτε τις απεργίες, εσείς που δώσατε που βγάλατε τους πληστηριασμούς, που πουλάτε τα σπίτια και τον κόσμο. Η εξτρεμιστική νεοφιλελεύθερη πτέρυγα που λέγεται ΠΑΣΟΚ και θέλει ζούγκλα στην αγορά και στην εξωτερική πολιτική θέλει ήμια και πάγκαλους και μαδρίτες. Κάνετε μεγάλο λάθος. Έκανε λάθος ο λαός που πίστεψε τα ψέματα σας και σας ψήφισε. Αλλά παρακαλώ. Έχει αλλάξει αυτό και τώρα θα δείτε τη Βουλή με το Ματοκιάνι. Ένα λεπτό. Για να βάλετε λίγο. Κύριε Παπαδόπουλε, πείτε μια φράση. Πώς θα βλέπετε τα θέματα, θα συνεννοηθείτε. Ελπίζω ότι σε αυτά τα δύσκολα θέματα θα υπάρξει τουλάχιστον μια επικοινωνία μεταξύ εκείνων των πολιτικών δυνάμεων που θέλουν
μια πατριωτική λύση στα δύσκολα ζητήματα που χειριζόμαστε. Ναι, γιατί μου να σας πω κάτι, μήπως όλο αυτό μπορούσε να έχει αποφευθεί και τα συλλαλητήρια και οι φωνές και η αγωνία του κόσμου. Μπορούσαν να έχουν αποφευθεί αν υπήρχε ένας άλλος χειρισμός από την κυβέρνηση. Αν φώναζε τους αρχηγούς. Ναι, τώρα μου βάζετε δύσκολα. Και έλεγε, παιδιά, να σας πω, ξεκινάει μια ιστορία. Ναι. Πάμε με το 2008. Πάμε να πάρουμε κάτι καλύτερο. Τώρα μου βάζει δύσκολα. Ναι, γιατί... αυτό όμως δεν μπορούσε να γίνει πριν την εγώ δεν διστάζω να σας πω. Ναι. Κοιτάξτε λίγο. Δεν έχουμε τη δέσμη προτάσεων Νίμιτς. Ναι, θα μπορούσε να έχει υπάρξει μια προσυνεννόηση. Ρωτάω. Τη στιγμή έπρεπε να κατατεθεί η δέσμη προτάσεων Νίμιτς και από εκεί και μετά ναι, πριν να συζητήσουν. Πριν αρχίσουν τα ραντεβού με τους ΕΠΕΚΣ, πριν δούμε το ΖΑΕΦ, με το που ο κύριος Νίμιτς μας πέταξε το μπαλάκι και λέει: παιδιά, εδώ είναι οι προτάσεις. Μήπως θα μπορούσαν όλα αυτά να, έχουν, να είναι σε πιο χαμηλούς τόνους και να έχουμε, ναι. να έχουμε συνεννοηθεί ή έστω να, έχουμε, να έχετε εκθέσει αν τους είχατε φωνάξει για τους πολιτικούς σας αντιπάλους και να λέγατε ότι παιδιά εδώ σας φώναξα, δεν κάνετε κέφι. Εντάξει, αναλαμβάνω το κόστος, την ευθύνη, εγώ είμαι κυβερνήτης, σας φωνάζω, δεν γουστάρετε. Εντάξει παιδιά, καλό βράδυ, συνεχίζω. Όλο αυτό όμως, μήπως είναι και λίγο δική σας ευθύνη που γίνεται. Να σας το πω καθαρά. Νομίζω ότι η στάση που κράτησαν οι Κύπροι και συνεννοούνται οι πολιτικές δυνάμεις μεταξύ τους παρά τις μεγάλες διαφορές που συνεχίζουν να έχουν είναι ένας δρόμος και για μας να μπορέσουμε να άρουμε και όλες αυτές τις σκληρές αντιπαραθέσεις. Γιατί θεωρώ και εγώ ότι αν μετά την πρώτη συνάντηση με τον Νίμιτς υπήρχε μια ενημέρωση έστω σε επίπεδο εκπροσώπων κομμάτων και όχι σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, γιατί νομίζω ότι καλώς έγινε εκ των υστέρων, έπρεπε ο Πρωθυπουργός να ακούσει και τον Πρωθυπουργό του γειτονικού κράτους και μετά, αυτά κάνει, μου είπε, και μετά να κάνει ενημέρωση. Αλλά θα μπορούσαν να υπάρξουν. Εγώ συμφωνώ ότι θα μπορούσαν να υπάρξουν τέτοιες κοινότητες. Ώστε να μπορούμε να συνομιλούμαστε σε καλύτερη γλώσσα. Να βάζουμε πάνω στο τραπέζι τις διαφορές μας και να προσπαθούμε ό,τι μπορούμε να συνοηθούμε. Άντε να δούμε τώρα που θα πάει η ιστορία την Κυριακή. Είπες κάτι για τους πληστηριασμούς, κύριε Χαλικιώτη. Για ακούστε λίγο και εκεί. Για αριθμούς εγώ θέλω να παρακαλώ. Για τους πληστηριασμούς και για τη ζήτηση που γίνεται στο τραπέζι. Ναι. 2008, 43.000 πληστηριασμοί. 2000... Σπιτιών. Έχουμε εικόνα. Τα επίσημα στοιχεία. Από τράπεζες, από δημόσιο, από ιδιώτη προς ιδιώτη. Από τράπεζες. Μάλιστα. 2009, 52.000 πληστηριασμοί. 2010, 48.000 πληστηριασμοί. 2011, 44.000 πληστηριασμοί. 2012, 25.000. 2013, 19.000. 2014, 16.000. 2015, 8.000. 2016, 4.800. Είχε μπει η οριζόντια προστασία εδώ μεταξύ. Είναι στοιχεία επίσημα και ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματα του. Τώρα πετάμε τα στοιχεία όμως χωρίς να εξηγούμε τι σημαίνουν αυτά τα στοιχεία. Οι αριθμοί λένε πολλά. Ορίστε, κύριε Χαλικιώτη, παρακαλώ για να κλείσουμε. Οι αριθμοί λένε πολλά, αλλά καλό θα είναι να βάζουμε τους ανθρώπους πάνω από τα νούμερα. Εννοείται. Λοιπόν, στα νούμερα που αναφέρετε εσείς, βέβαια δεν ξέρω από πού τα έχει πάρει, θέλω να σας αφήσω. Επίσημα στοιχεία. Δεν είναι η πρώτη κατοικία όμως αυτή. Μπράβο. Επίσημα στοιχεία. Ναι, θέλουν μία ανάλυση και από εκεί μετά να πούμε ότι αυτή τη στιγμή σιγοψιθυρίζεται εντόνως στην Φραγκφούρτη και στις Βρυξέλλες η δημιουργία, γιατί το κόκκινο δάνειο, ξέρετε, είναι ευρωπαϊκό θέμα, είναι μεγάλο θέμα, να δημιουργηθεί μια εθνική Pat Bank, η οποία να απορροφήσει δάνεια, γιατί ξέρετε, οι τράπεζες, η δουλειά τους δεν είναι να διαχειρίζονται κόκκινα δάνεια, είναι να κάνουν άλλα πράγματα. Λοιπόν, τα πράγματα, κατά τη γνώμη δική μου, θα εξελιχθούν πάρα πολύ άσχημα. Οι ακροατές και οι τηλεθεατές που μας ακούν να καταλάβουν ότι δεν χαρίζεται τίποτα αυτόματα, θα πρέπει να ενεργοποιηθούν και να βρεθούν σε αρμόδιους, να βρουν λύσεις, να προστατεύσουν τη μία και μοναδική τους κατοικία που δεν προστατεύεται, που μπορούν να βρουν λύσεις είτε μέσα σε μια δικαστηρία εξωδικαστικά που προβλέπουν και στις δύο περιπτώσεις κουρέματα. Με κινήσεις αυτόματα δεν προστατεύεται τίποτα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ όλους σας. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα. Πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.